που είχα πει, φτιάξε μας ρε παιδί μου κάνα φαγάκι που να είναι από αυτά που λέμε θα κάνουμε τώρα τις γιορτές στο σπίτι για κάνα τραπεζάκι. Να έχει και γεύση και εικόνα. Ακριβώς, Ελένη μου, και λίγα υλικά και οικονομικό και απ' όλα. Γιατί αυτοί είμαστε και μπορούμε, αλλά γίναμε ακόμα καλύτεροι σήμερα, αγαπημένοι μου φίλοι και Ελένη. Γιατί? Γιατί? Γιατί έχουμε στην παρέα μας το σπιτικό ζωμό Knorr, φίλες και φίλοι. Έτσι ακριβώς. Για να μας δώσει γεύση στο φαγητό μας. Με επιλεγμένα όμως συστατικά, βρασμένα όπως πρέπει. Δηλαδή με ηρεμία, σε χαμηλή φωτιά, αργά να γίνεται. Για να μην καούν και τα θρεπτικά συστατικά. Πολύ να σωστά. Υπάρχουν μέσα. Και συμπυκνώνεται και σε πολύ μικρή συσκευασία. Πολύ σωστά, Ελένη μου, τα λες, γιατί η ζωμή έτσι πρέπει να γίνονται. Χαλαρά, απαλά, να μην καίγονται τα λαχανικά, να μην χάνουν τα αρώματα. Και να μας δίνουν το σωστό ζωμό, γιατί ξέρετε, αυτοί οι σεφ ξέρουν. Και όταν πάνε να κάνουν ένα φαγητό, δεν είναι ότι εκείνη την ώρα λένε ας φτιάξω σιγά σιγά και ένα ζωμό. Αυτοί πάνε και φτιάχνουν μεγάλα πράγματα. Εμείς εκείνη την ώρα που θέλουμε και λέμε έχουμε την έμπνευση, πήραμε τα υλικά. Πάμε να το φτιάξουμε. Λέμε, όχου, πρέπει να φτιάξω ζωμό. Με τι, έχω όλα τα υλικά μου, θα μου βγει σωστά η γεύση, μήπως βιάζομαι και το χαλάσω. Έτσι λοιπόν, μια εταιρεία που την ξέρουμε ούτε ξέρω πόσα χρόνια. Νομίζω ότι ο πρώτος ζωμός που άκουσα να υπάρχει και ότι είναι ό,τι πιο βοηθητικό μπορεί να έχει μια γυναίκα στην κουζίνα της είναι ο Knorr. Ο Knorr. Ακριβώς. Σπιτικό ζωμός. Σε κότα και όχι μόνο, ζωμοσκότα, βοδινό, λαχανικό. Θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα, είναι και vegan, δεν έχει γλουτένη, δεν έχει χρωστικές. Σημαντικό για όσους τα προσέχουν αυτά ή πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν τέτοιου είδους διατροφή. Για μένα σαν μάγειρας, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, είναι από τους καλύτερους ζωμούς της αγοράς, είναι σε μορφή τζελ, οπότε διαλύεται και εύκολα. Και Ελένη μου, πάμε να ξεκινήσουμε γιατί πραγματικά θα πάθεις πλάκα με τη σημερινή συνταγή. Είναι, είναι από αυτά που σου αρέσουν. Με προκαλείς. Λοιπόν, σε προκαλώ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και ως ήθιστε σε τέτοιες ωραίες συνταγές. Ξεκινάμε πάντοτε από το φούρνο γιατί θέλω να σας δείξω το τελικό αποτέλεσμα μπροστά στα μάτια σας. Γιατί θέλω να το κάνετε και εσείς ίδιο. Θέλω να σας πετύχει και εσάς στο σπίτι και να εντυπωσιάσετε τους καλεσμένους σας. Οπότε πάμε, γιατί σήμερα αγαπημένοι μου φίλοι θα κάνουμε μοσχαρίσιο σιδηρόδρομο. Θα εξηγήσω συνέχεια τι είναι ο μοσχαρίσιο σιδηρόδρομος. Αυτό όμως που θέλω τώρα να δείτε είναι ότι διαλύεται, βγαίνει με το χέρι. Αυτό θα, κοιτάξτε εδώ πέρα, καίγομαι λίγο, να το κάνουμε δυο πυρούνια. Βγαίνει κατευθείαν το κρέας από το κόκαλο, κοιτάξτε εδώ. Σήμερα θα σας δείξω αυτή τη συνταγή, ζουμερότατο μοσχαρίσιο σιδηρόδρομο με καραμελωμένα κρεμμύδια και φυσικά με τη βοήθεια για τη γεύση με το σπιτικό ζωμό Knorr. Λοιπόν, το βάζουμε στην άκρη αυτό εδώ πέρα και πάμε να δούμε τι προετοιμασία έχουμε κάνει. Έχουμε δώσει για αρχή χρώμα σε έναν μοσχαρίσιο σιδηρόδρομο. Όπως βλέπετε, αυτός είναι ο σιδηρόδρομος. Έχει μπροστά το κρέας και πίσω είναι τα κοκαλάκια. Ποιο μέρος του κρέατος είναι? Είναι από το μοσχάρι, το καρέ, από τα πλάγια του, από τις μπριζόλες μοσχαρίσιες που λέμε, το πάνω μέρος. Γι' αυτό έχουμε και το κοκαλάκι. Και τι καταλαβαίνουμε? Όταν το κρέας μαγειρεύεται μαζί με το κόκαλο, τι έχουμε, παιδιά? Περισσότερη γεύση. Και όταν έχουμε και σπιτικό ζωμό Knorr λαχανικών, η γεύση είναι σίγουρα τέλεια και άχαστη, γιατί όπως είπαμε έχουμε και αρώματα, έχουμε αρώματα από πιπεριές, από λαχανικά, από μπαχαρικά, είναι τέλειο. Πάμε τώρα στην κατσαρόλα μας. Την κατσαρόλα, όπως βλέπετε, δεν την έχω καθαρίσει που έδωσα χρώμα στο μοσχαρίσιο σιδηρόδρομο, την έχω αφήσει όπως είναι, γιατί έχουμε ξαναπεί, αυτό εδώ είναι γεύση. Πάμε να καραμελώσουμε τώρα τα κρεμμύδια. Είπαμε θα κάνουμε μοσχαρίσιο σιδηρόδρομο με καραμελωμένα κρεμμύδια. Ποιο είναι το αδερφάκι όταν καραμελώνουμε τα κρεμμύδια? Το βούτυρο. Η λιπαρή ουσία λοιπόν που χρησιμοποιούμε είναι το βούτυρο. Τι κρεμμύδι χρησιμοποιούμε? Λευκά κρεμμύδια. Εδώ είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Τα λευκά κρεμμύδια είναι πιο γλυκά από τα κόκκινα. Οπότε γι' αυτό το λόγο, όποτε καραμελώνουμε, βάζουμε λευκά κρεμμύδια. Τα λευκά κρεμμύδια δεν έχουν και την κάψα που έχουν τα κόκκινα. Πολύ σωστά. Δηλαδή θα το καταλάβετε και τρώγοντάς το, αν θέλετε, ομός τη σαλάτα σας. Από εκεί το καταλαβαίνετε. Είναι πιο ωραίο το άσπρο. Πάρα πολύ σωστά. Όπως βλέπετε, εγώ με το που ρίξω τα κρεμμύδια μου, κατευθείαν ξεκινάω και ξύνω την κατσαρόλα μου. Η φωτιά μου είναι μέτρια προς δυνατά. Δηλαδή θα παίξετε στο 7, στο 8 εκεί πέρα. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα, ξύνουμε παράλληλα και την κατσαρόλα μας και ρίχνουμε καροτάκι. Θέλουμε να γλυκάνει κι άλλο. Τώρα εγώ το έχω κόψει τώρα σε κυβάκια. Εσείς μπορείτε και να το τρίψετε, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Τι ήθιστε να ρίχνουμε όταν θέλουμε να σβήσουμε ένα τέτοιο φαγητό? Συνήθως βάζουμε κρασί. Εμείς σήμερα δεν θα βάλουμε κρασί. Αλλά θα βάλουμε ξύδι. Θα βάλουμε μιλόξιδο.
Γιατί, γιατί το ξύδι είναι αυτό που λέμε περίπου. Κοίτα όμως πόσο βάζει. Ένα σφινάκι. Ένα σφινάκι. Το κρασί βάζουμε πιο πολύ. Ακριβώς. Γιατί είναι πιο έντονο το ξύδι. Πολύ σωστά όπως λες. Οπότε το ξύδι τι περιέχει. Περιέχει το ουμάμι που λέμε. Μας δυναμώνει όλες τις γεύσεις. Μας δυναμώνει. Κρατήστε αυτά που λέω. Αυτά που λέω θα τα λέτε τα Χριστούγεννα στο τραπέζι. Θα το παίζετε ιστορία. Δεν θα λέτε ότι σα τα παγώ. Όχι. Είναι δικά σα το κεφάλι. Έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ πέρα πώς γίνονται τα κρεμμύδια μου. Όσο δύο λεπτάκια από όσο μιλάγαμε με την Ελένη εδώ, κατευθείαν αρχίζουν και παίρνουν ένα σκούρο ωραίο χρωματάκι. Πάμε να ρίξουμε μέσα κατευθείαν το ξύδι. Μην μου κάτσετε τώρα πάνω από την κατσαρόλα γιατί θα κάνετε restart. Δεν χρειάζεται να το μυρίσετε αυτό. Πάμε να ρίξουμε μέσα 2 με 4 κελίδες σκόρδο. Μην φοβάστε, δεν το καταλαβαίνετε το σκορδάκι. Λοιπόν, ανακατεύουμε και αρχίζουν τα αρώματα. Φρέσκο θυμάρι μέσα ψιλοκομμένο. Ένα φύλλο δάφνης και θα βάλω ακόμα ένα γλυκό υλικό, μήλο. Μήλο με τη φλούδα του να μας βγάλει κόκκινο, όχι πράσινο, να μας βγάλει όλη του. Να πάτε να βρείτε τα μήλα τα κρατσανιστά για εδώ. Μην πάρετε αυτά που είναι λίγο πιο μαλακά, τα οποία είναι επίσης πάρα πολύ ωραία και μοσχοβολάνε, μη σας πω και πιο έντονα. Αλλά το πιο μαλακό θα σας διαλυθεί πιο εύκολα και δεν θα έχει αυτό το λίγο κράτς παρότι θα έχει μαγειρευτεί. Δικιά μου ιδέα, δεν τον ρώτησα. Αλλά επειδή υπάρχουν πραγματικά στην Ελλάδα, είμαστε από μήλα χαμός. Πολύ ωραία. Ο καθένας ό,τι αγαπάει. Δείτε τα λίγο πιο σκληρά. Ακριβώς. Το κρέας μου το έβαλα μέσα στη γάστρα. Ο φούρνος είναι προθερμασμένος στους 180 βαθμούς στον αέρα. Τώρα, πάμε να χρησιμοποιήσουμε ένα σπιτικό ζωμό Knorr. Ξαναλέω, είναι σε μορφή gel. Διαλύεται εύκολα, γρήγορα. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Τι θα βάλεις, θα βάλεις αυτό το λαχανικό. Ωραία, στο λαχανικό, έτσι, αριστούργημα. Παιδιά, φτιάξτε φακές με αυτό το ζωμό και θα έχει με θυμηθείτε. Μέσα καταρχήν τη γεύση από τα πράσα, που τα πράσα είναι έντονα και γλυκά, υπέροχο. Και τα καρότα και τις πιπεριές δεν το συζητάμε, εννοούνται. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Είναι και ωραία τα μπαχαρικά που έχουν επιλέξει να βάλουν μέσα, δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω, αλλά νιώθω ότι υπάρχει το μπαχάρι. Είναι καλό. Και όταν γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο παρασκευής ο σπιτικός ζωμός της Knorr, δεν έχετε να φοβάστε τίποτα. Εγγύησης, ξαναλέω, το πιο σημαντικό που είπαμε και πριν. Χωρίς χρωστικές, χωρίς ενισχυτικά και χωρίς γλουτένη και είναι και vegan. Οπότε χωρίς είναι. Θερμητές, τίποτα. Ακριβώς. Τα πάντα όλα. Είναι ωραίο. Είναι για σωστό. Όλο τον κόσμο. Λοιπόν. Είναι σωστό. Τώρα, όπως είναι, κοιτάξτε εδώ πέρα. Αυτό είναι πίνακας, φίλες και φίλοι. Δεν είναι κατσαρόλα. Θα μπορούσα να το βάλω στο Λούβρο, αλλά τέλος πάντων θα μείνω εδώ. Πάμε να το αδειάσουμε τώρα όλο το μείγμα. Βλέπετε, δεν σας ταλαιπωρώ. Και λίγα υλικά, 5 υλικά έβαλα. Και μέσα εδώ θα προσθέσουμε και νεράκι. Σκεπάζουμε τη γάστρα μας και βράζουμε μέσα στο φούρνο για 2 με 2,5 ωρίτσες. Λοιπόν, το αφήνω αυτό στην άκρη, το βάλω συνέχεια γιατί θα σας δείξω και τον πουρέ πατάτας μου. Λοιπόν, κοιτάξτε. Να μας δείξει, εγώ να προλάβω να πω γιατί ξεχάστηκα. Σε παρακολουθώ, μου έχει σπάσει και τη μύτη. Και τέλος πάντων, προσπαθώ. 7546450 είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός. Νομίζω πια τον ξέρετε εδώ, στο Μέγκα μας. Για καλέστε μας, γιατί σας έχω 3 υπέροχες δωράρες από την εταιρεία Knorr με πολύ αγάπη. Ζωμή, σπιτική, μοναδική. Στις γεύσεις τους όλες. Αυτό είναι το δώρο σας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ενάτορε, καλά το είπα. Είδες τι έλεγε τώρα εδώ πέρα, από το 1838. Καλά είπα εγώ, λέω. Εγώ θυμάμαι ότι την πρώτη φορά που άκουσα στη ζωή μου για ζωμό, για κύβο βέβαια τότε, ήταν Knorr. Άμα σου λέει το 1800, ούτε εμείς δεν υπήρχαμε, φανταστείτε. Έχει προηγηθεί από όλους μας. Λοιπόν, και πολύ γρήγορα, για να κάνετε και τα Χριστούγεννα ένα ωραίο πουρεδάκο, βράστε πατάτες, διαλύστε το με το πιρούνι ή με το ειδικό μηχάνημα αυτό που πατάμε το πουρέ. Ναι. Και εδώ πέρα βάζουμε, έχω την πατάτα μου, έχω ανοίξει το 5 με 6. Θα βάλουμε λίγο βουτυράκι και μέσα στο γάλα που θα ζεστάνουμε σπιτικό ζωμό λαχανικών. Σε μαχιάσανε. Ού, τώρα, ώρες. Λοιπόν. Τι είπες εσύ, συγγνώμη, είτε ακούγεται την Ελένη και δεν ξέρω σε ποιον απαντάω. Α, το ίδιο με ρωτήσατε, λέω, ναι. Λοιπόν, μέσα στο γάλα για να του δώσω. Μην με δείτε. Για να... Εμένα με πιάνει το μάτι από πριν. Για πες. Για να δώσω γεύση στο γάλα, πάμε να ρίξουμε και εδώ πέρα ένα σπιτικό. Τον έχω ρίξει σπιτικό ζωμό λαχανικών της Knorr. Και έτσι όπως είναι ζεστή και η πατατούλα μου, πάμε να ρίξουμε μέσα το γαλατάκι και πολύ απλά με μία κουτάλα ή με μία σπάτουλα όπως κάνω κι εγώ, ανακατεύουμε απαλά τις πατατούλες και κοιτάξτε εδώ τι ωραία υφή και με γεύση, γιατί βάλαμε σπιτικό ζωμό Knorr λαχανικών και εδώ πέρα. Τώρα εσείς βέβαια μπορείτε να βάλετε και βοδινού, μπορείτε να βάλετε και κότας, ό,τι σας κάνει στις γεύσεις σας. Και έχουμε ένα κρέας που λιώνει, ένα μπουρέ βελούδινο, δεν νομίζω να θέλουμε τίποτα άλλο, Ελένη μου. Όχι, παιδί μου, έτοιμο είναι. Πάρα πολύ ωραίο. Το έχεις μέσα στο φούρνο. Τώρα το βάζω και είμαι έτοιμος για τα παιδιά εδώ πέρα, για όλη την ομάδα.
Αυτό είναι το βασικό. Ωραία. Έγινε. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ μπορώ να ακούσω παρακαλώ την πρώτη χερή μου φίλη σήμερα. Έλα, πάμε για Knorr. Καλησπέρα σας. Τιμή, καλησπέρα. Γεια σου, καλησπέρα. Πώς σε λένε? Βασιλική. Από πού? Από Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ ωραία. Εύκολα και ωραία. Φτάνει το δώρο από την εταιρεία Knorr με πολύ αγάπη για σένα. Φιλιά πολλά γλυκιά μου, επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Καλησπέρα, Ελένη μου. Έλα, ρε παιδί μου, να, δικιά μου, συνομιλιόμαστε. Ένταση στο φουλ. Ελένη μου, πόσο σ' αγαπώ. Αχ. Εγώ μπορώ να σε λέω με το όνομά σου. Χρόνια πολλά με υγεία και ό,τι επιθυμείς. Ό,τι επιθυμούμε όλοι, να το βρούμε σπίτι μας, να μας περιμένει. Λοιπόν, πώς σε λένε? Ονομάζομαι Πετρούλα. Πετρούλα μου, από ποιο μέρος της Ελλάδας? Από Τυχείο τηλεφωνώ. Από Τυχείο, φανταστικά. Λοιπόν, δεύτερο δώρο από Knorr για σένα. Πολλά φιλάκια. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στην τρίτη και τυχερή. Παρακαλώ. Ελένη μου, χρόνια πολλά. Καλές γιορτές να έχουμε. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές, πράγματι. Πώς σε λένε? Αφροδίτη με λένε και παίρνω από Παλίνη, Ελένη μου. Και είσαι μία κούκλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, πολύ. Λοιπόν, τρίτο και τελευταίο δώρο και για σένα και πολύ, πολύ σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή. Αγάπη μου. Αγάπη μου. Ουάουα. Ευχαριστώ. Δεν μου λες, αμίγο. Δεν μου λες, ουάουα. Θύμισέ μου το ζώδιο σου. Ιχθύς. Πώς νιώθεις με αυτόν τον Άρη στον τοξό? Τώρα δεν μπορώ να το εκφράσω, αλλά χάλια. Έχεις ένα φουντοματάκι. Πάντως δεν σου φαίνεται σένα, σε άλλους φαίνεται. Σε άλλους φαίνεται, σούρχομαι αρχηγίνα μου, σούρχομαι. Γιατί όταν έχεις μπροστά σου τον άνθρωπο ο οποίος αυτή είναι η δουλειά του και αυτή είναι η αγάπη του και η αφοσίωσή του, εσύ άντε να κάνεις ένα σχόλιο λίγο για τον Άρη σε αυτόν τον τοξότη που κάπως τους την έχει βαρέσει σε όλους, παρθένους, διδύμους, τοξότες, κάπως όλοι μου λένε τι έχω, είμαι καλά. Ακόμα και αυτοί που δεν έχουν αυτό το ζώδιο, ναι. Σμάρο μου, αλλά έχουν κάτι πλανήτες, πώς λέω σε κάποιον, Άρη, σε κάποια δικιά μου. Τι λέω, παιδάκι μου, είναι αυτή η Αφροδιτούλα σου εκεί πέρα, καταλαβαίνεις, λίγο την πιάνει, έχεις ένα εκδηγνισμό. Τι έχω, μου λέει, τι έχεις, ξέρω εγώ, καλά είσαι. Είσαστε όλοι λίγο κάπως. Ναι, είμαστε. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, με αυτόν τον Άρη στον τοξότη? Πραγματικά, μόνο εκνευρισμό φέρνει. Δεν είναι μόνο ο Άρης, είναι και ο Κρόνος, είναι πολλά πράγματα, είναι και ο Ποσειδώνας. Δηλαδή, ποτέ μα ποτέ δεν γίνεται κάτι από μία συγκυρία. Γιατί όταν φταίει μία συγκυρία, γίνεται και περνάει γρήγορα. Όταν όμως είναι πολλές οι συγκυρίες, τότε ακούς λίγο πιο μόνιμο, πιο μόνιμη τη γρίνια. Λίγο πιο μόνιμα τα πράγματα. Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι και ο Ποσειδώνας, είναι και ο Κρόνος, είναι και ο Άρης. Φέρνει μία υπερένταση, υπερβολική υπερένταση. Ωστόσο όμως, ωραία, σιγά σιγά θα πέφτουν. Πότε αλλάζει ζώδιο αυτός ο Άρης, γιατί δεν το παλεύουνε? Το βλέπω εγώ. Αργή. Αργή. Ναι. Εμένα μην μου το λες, γιατί δεν με επηρεάζει. Ναι, δεν έχω θέμα. Είμαι μια χαρά. Εντάξει, λοιπόν, θέλει λίγο ακόμα. Είναι, θέλει. Ναι. Αλλά αυτό το οποίο είναι σημαντικό, αρχίσε Γενάρη, εν πάση περιπτώσει. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό όμορφα, είναι ότι μέχρι τώρα οι όψεις που έκανε ήταν σκληρές. Ενώ έχει τώρα από χθες προχθές που έχει ρίξει λίγο τόνους και θα φέρει τα πιο χαρούμενα, η αλήθεια είναι, του τοξότη. Αλήθεια. Ναι, αμέ. Αμέ. Επιτέλους, είναι Δεκέμβρης, είναι οι γιορτές, είναι καλά. Εγώ, ξέρεις, θέλω να λέω τα πράγματα αισιόδοξα και να εστιάζουμε την προσοχή μας στα αισιόδοξα. Πάντα υπάρχουν. Πάντα και γι' αυτό υπάρχουν. Λοιπόν, στο ραντεβού της Τετάρτης, που τα λέμε πλέον κάθε εβδομάδα με τη Σμάρο μας, το θέμα μας δεν είναι ο Άρης στον τοξότη, και αν κάτι τέλος πάντων κάπως νιώθουν κάποια συγκεκριμένα ζώδια. Ναι. Έχουμε επιλέξει ένα θέμα που αφορά την επόμενη χρονιά, που σε λίγες μέρες φτάνει. Και ένα θέμα που θα έλεγα είναι θετικό. Βέβαια είναι θετικό. Γιατί θέλεις να μας πεις λίγο, για να το πεις με δικά σου λόγια, ποιο είναι το θέμα? Το θέμα μας είναι ότι σε μία χρονιά συμβαίνουν και τα θετικά και τα αρνητικά και τα δύσκολα και τα εύκολα. Σήμερα θα ασχοληθούμε μόνο με τα εύκολα και τα θετικά. Θα δούμε κυρίως τι έχει να προσφέρει ο Δίας από τα δύο ζώδια τα οποία θα διέλθει, αλλά και γενικότερα σε συνδυασμό και με τους άλλους πλανήτες. Θα δούμε πού πρέπει το κάθε ζώδιο να εστιάσει την προσοχή του για να αντλήσει όσο γίνεται περισσότερο από τα θετικά. Γιατί μερικές φορές οι άνθρωποι, Ελένη μου, απλούστατα, αυτό που παθαίνουμε είναι να σκεφτόμαστε τι δεν έχουμε. Να βλέπουμε συνέχεια τι θέλουμε οπωσδήποτε και δεν το έχουμε εκείνη τη στιγμή. Να κολλάμε στη στεναχώρια και να ανακυκλώνουμε
βιώνουμε συνέχεια το πρόβλημα. Το πρόβλημα. Ενώ θα ήταν πολύ πιο εύκολη και πιο ωραία η ζωή μας, εάν ασχολούμασταν περισσότερο με αυτά που έχουμε στα χέρια μας, με αυτά που είναι πιο εύκολα εκείνη τη δεδομένη στιγμή, που θα μας δώσουν επιβεβαίωση, χαρά και αυθονία, να ασχοληθούμε με αυτά που πραγματικά θα μπορούσαν να μας προσφέρουν είτε οικονομικά, είτε συναισθηματικά, είτε σε οποιοδήποτε τομέα κάτι παραπάνω και να μην κολλάμε σε αυτά που δεν έχουμε, να δούμε πώς μπορούμε να διευρυνθούμε μέσα από αυτά που έχουμε, κάνοντας βέβαια και θετικές όψεις, προκαλώντας και τον νόμο της έλξης, προκαλώντας το γέλιο, το χαμόγελο, την αγάπη, την αυθονία. Δεν έχουμε τίποτα να μοιράσουμε. Όλοι είμαστε κάτω από τον ίδιο ήλιο. Τι έχετε πάθει σήμερα, τι είναι αυτά μέσα από τα δέντρα, από τα φώτα, από τα αστέρια. Δηλαδή δεν μπορώ να την παρακολουθήσω. Άρε, Άκη, άστα αυτά. Άστα αυτά. Στο σκηνοθέτη μου μιλάω, με συγχωρείτε. Α, ωραία. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, αν μέσα σε αυτό έτσι, γιατί θα ξεκινήσουμε και θα ακούσουμε. Γιατί πήγε και 47 όμως. Τέλος πάντων, θα κάνω μια προσπάθεια. Όχι, δεν θα τα ακούσουμε. Θα πούμε ακόμα γενικά, γιατί πρέπει να κλείσω σε λίγο για διαφημίσεις. Να σου πω κάτι, σμάρο μου. Θα πούμε καθόλου περίοδους, δηλαδή θα πούμε τα καλά πράγματα για τον, ας πούμε, για τον κρυό. Ναι. Αλλά θα του πούμε ότι ιδανική περίοδος αυτοί οι μήνες ή αυτό το διάστημα, βεβαίως, γιατί είναι πιο συγκεκριμένο. Βεβαίως. Ότι... Κάτι μου έρχεται, αλλά 12 είναι οι μήνες. Φυσικά, γιατί και θα πούμε και διάφορα πράγματα που θα πω. Αυτό σε βολεύει τόσο εκεί, τότε, εκείνο εκεί. Ναι, δεν θα πούμε πότε να προσέχουν, αυτό θα το πούμε σε άλλη εκπομπή. Σωστά. Εξάλλου, έχουμε χρόνο, έχουμε μέρες. Πρέπει να έχουν την προσπάθεια για την αυθονία. Ελένη, πιστεύω ακράδαντα ότι πάρα πολλά πράγματα είναι ήδη μέσα μας και ότι τα έλκουμε, ότι έχουμε μία αέναη επαφή με το σύμπαν, το Θεό κλπ, στο οποίο καθένας όπως νομίζει, είτε το συνειδητοποιούμε είτε όχι. Και αν προσπαθούμε να αντιμετωπίζουμε ακόμη και τα πιο δύσκολα με λίγο χαμόγελο και με μία έτσι προσοχή σε αυτό που μπορεί να γίνει πιο εύκολα, γι' αυτό εκεί μας βοηθάει η αστρολογία. Η αστρολογία μας βοηθάει να ξέρουμε πώς θα αντιδράσουμε στο δύσκολο, αλλά και πώς θα κάνουμε το εύκολο πανεύκολο και πώς από το τόσο που μας δίνεται η αφορμή να προσπαθήσουμε να δράσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, να μην πιέζουμε καταστάσεις σε αυτά που δεν γίνονται, αλλά αντίθετα να δίνουμε την ενέργειά μας σε αυτά που μπορούν να μας φέρουν χαρά. Πάντως, με κάποιο τρόπο πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι κάπως νιώθουμε κάποια πράγματα, ακόμα και αυτοί που δεν το καταλαβαίνουν, δηλαδή ότι κάτι καλό έρχεται ή ναι, ότι ναι, πω, κάτι βέβαια γίνεται που δεν είναι καλό. Βέβαια. Δεν μιλάω για συγκεκριμένα γεγονότα, δεν είμαστε, κανείς δεν είναι μάντης από εμάς, βέβαια, αλλά το μέσα μας με έναν τρόπο μας μιλάει. Βεβαίως, αυτό λέω, γιατί είναι ο θεϊκός εαυτός μας, κακά τα ψέματα. Είμαστε θεοί, παιδιά Θεού. Έτσι. Μας έχει εμποτίσει με την πνοή του. Τα μαντάτα για τον κρυό, λίγο πριν σε αφήσω, γιατί θα τα πούμε αργότερα, ναι, σε γενικές γραμμές για την επόμενη χρονιά είναι καλύτερα, βέβαια, από ό,τι ήταν η χρονιά που τελειώνει, το 23. Μέχρι τα τέλη του Μάη, ο κρυός έχει μεγάλη αύξηση των εσόδων και ανακτά την αυτοπεποίθησή του. Μάλιστα, εάν μπορεί, αν δεν είναι υπάλληλος που είναι σταθερά τα έσοδα κλπ, μπορεί να κάνει τα πάντα για να αυξήσει τα έσοδά του, αλλά και ακόμα και υπάλληλος να είναι κανείς, μπορεί να σκεφτεί να κάνει κάτι δεύτερο, κάτι έξτρα κλπ. Και μάλιστα, οι μήνες Φλεβάρης, αρχές Μαρτίου, αλλά και ο Μάιος είναι πάρα πολύ καλοί για να επιδιώξει μια αύξηση των εσόδων του. Μάλιστα, το τέλος του Μάη, ειδικά για τους γεννημένους στο τρίτο δεκαήμερο, είναι πάρα πολύ καλά. Μετά, από τον Ιούνιο, αρχίζει και έχει μεγάλη επιτυχία στην επικοινωνία, στα φλερτ κλπ. Με έναν Ιούλιο να είναι κουκλί, με έναν Ιούνιο να είναι επίσης καλό. Τον Αύγουστο, έτσι και έτσι, χωρίς όμως να σημαίνει ότι και πάλι το τοπίο των γνωριμιών, των φλερτ, της επικοινωνίας δεν διαθίζεται. Εκεί λοιπόν, στο δεύτερο εξάμηνο, εάν κάποιος κρυός ασχολείται με συγγραφή, με διδασκαλία, με επικοινωνία, κάνει επικοινωνιακά επαγγέλματα σαν το δικό μας λίγος πολύ κλπ, μπορεί υπάρχει να βρει στην ελληνική τηλεόραση κανένας κρυός. Στα ίδια ζώδια πάνω κάτω κινούμαστε όλοι. Δεν μου έρχεται κανένα κρυό. Κάποιο δεν υπάρχει, δεν μπορεί. Α, ναι, ναι, ναι. Έχει δίκιο. Είναι ο Νίκος Ευαγγελάτου και είναι και η σύζυγός του, η Τατιάνα Στεφανίδου. Και οι δύο. Δεν γίνεται. Χρόνια πολλά στον κύριο Ευαγγελάτου. Α, ναι. Χρόνια πολλά στους Νίκους και τις Νικολέτες. Έτσι λοιπόν, σίγουρα θα μπορέσει να κάνει πράγματα πολύ επιπλέον του κανονικού. Ταξίδια, εκδρομές, επαφές, αλλά και επικοδομητικές συζητήσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε κάτι πάρα πολύ θετικό, ιδιαίτερα
συζητήσεις που θα γίνουν γύρω στο Νοέμβριο μπορεί να αποδώσουν καρπούς μέσα στο 2025. Υπομονή να βεβαίως. Αυτό λοιπόν σημαίνει και κάτι άλλο, ότι θα ανακτήσουν την εξωστρέφειά τους, θα πάρουν ανάσες, γιατί η αλήθεια είναι ότι ειδικά στο δεύτερο εξάμηνο του 2024 ζήσανε βαριά πράγματα. Το 23 τότε θα είναι. Ναι, το 23 εννοώ, έχεις δίκιο. Με το ζήσανε, κατάλαβα, ότι 24 δεν είναι. Έχεις απόλυτο δίκιο, τι να κάνουμε, τον ασχολούμαι συνέχεια με το 24, εδώ και μήνες όπως ξέρεις, καταλαβαίνεις ότι είναι. Αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους κριούς επίσης είναι να συνειδητοποιήσουν λίγο τα κριάρια ότι τώρα υπάρχουν λύσεις ακόμα και σε προβλήματα που μέχρι αυτή τη στιγμή τα αντιμετώπιζαν σαν δυσεπίλητα, σαν ένα μεγάλο βάρος κλπ. Ποια είναι η λύση, η δική τους θέση στα πράγματα και η αποφασιστικότητα να κλείσουν οριστικά εκκρεμότητες του παρελθόντος, είτε αυτές αφορούν σε άτομα, είτε αφορούν σε καταστάσεις. Εκκρεμότητες που δεν οδηγούν πουθενά. Ας πάρουν απόφαση ότι δεν είναι πάντα οι νικητές και ότι νίκη δεν είναι να έχεις κερδίσει αυτό που αρχικά έχεις σκεφτεί. Πολλές φορές η νίκη είναι να κερδίσεις τον εγωισμό σου και να αποφασίσεις ότι κάτι δεν μπορεί να γίνει όπως το θέλεις. Χορταστικές οι προβλέψεις, οι θετικές για το 24 σήμερα. Έτσι χορταστικά θα συνεχίσουμε και για τα υπόλοιπα ζώδια, αλλά όχι αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Γιατί πρωτίστως πρέπει να ξεκινήσουμε και με τη θεματολογία μας. Αυτά τα παιδιά είναι εντυμένα, στολισμένα, έτοιμα, παίζουν με τα κινητά τους. Σου λέει δεν έχει έρθει ακόμα η Ελένη, ούτε που μ' ακούνε. Μα τους δείτε. Ένας κοιτάζει από εδώ, άλλος κοιτάζει από εκεί. Τι στον κόσμο τους. Δεν ξέρουν τι μιλάω για αυτούς. Πω. Δείτε τους, δείτε τους. Πάρτε μια ιδέα. Ευχαριστώ που, ναι. Λοιπόν. Ρε παιδιά, για σας μιλάω, λέω. Παίζετε με τα κινητά σας, σημασία δεν δίνετε. Να ακούμε. Καλύτερα. Πάμε διαφημίσεις, εδώ είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, 2 και 3 το μεσημέρι και ό,τι λέγαμε, μου αρέσει που έλεγε εδώ η Ελιάνα. Πάρτε ρε παιδιά τους κουραμπιέδες, τι θα γίνει με αυτούς τους κουραμπιέδες. Εγώ θα έλεγα να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Γιάννη Τσιμιτσέλη. Έτσι, ακριβώς. Έχω πάρει 3 φορές το όνομα Ελένη Μενεγάκη, οι κουραμπιέδες από το Κουραμπιέδες με χιόνι. Αφού λέω, ωραία, γιατί μου στέλνει συνέχεια. Μπας και νομίζω δεν έχουμε πει για την ταινία. Και βέβαια έχουμε πει και να σε λίγες μέρες όλους τους κινηματογράφους μπορείτε να πάτε να τη δείτε. Είναι η πρεμιέρα τη Δευτέρα. Ένα πήρα χτες σπίτι. Έτσι. Πάλι Ελένη Μενεγάκη. Άλλο ήρθε σήμερα. Λέω, παιδιά, τι γίνεται. Βλέπω εδώ μπροστά μου κουραμπιέδες. Λέω, τι είναι, από χιόνι μου. Λέει, πάλι δεν ξέρω. Είναι με 0% ζάχαρη. Οπότε του έχουμε γεννήσει από το πρωί. Οπότε ελεύθερα παντού. Γιατί εγώ αλλού δεν βλέπω να την κουραμπιέδες. Ζάχαρη. Καλά θα πάει φίτε. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλει και το φρέσ βέβαια. Έτσι ζητάω. Έτσι ακριβώς. Να μας γλυκάνει. Είναι πολύ νόστιμο. Καλό είναι να μας γλυκαίνουν. Ακριβώς. Αχ, λοιπόν, δεν μας γλύκανε όμως η Ατζελίνα Τζολί. Έδωσε μια συνέντευξη. Θα έλεγα μάλλον πρώτη φορά που μίλησε έτσι σχετικά, αρκετά ανοιχτά. Για αυτά όλα που ο καθένας μπορεί να σκεφτόταν μόνος του. Σε κάποια μπορεί να έπεφτε και μέσα, σε κάποια όχι. Κάποια άλλα μας ήταν αυτό που λέμε με το στόμα ανοιχτό. Τι μας είπε η Ατζελίνα. Ναι, λοιπόν, πάμε, έδωσε μια συνέντευξη στην Wall Street Journal και φυσικά έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον, γιατί μιλά για, κυρίως για τα 7 χρόνια αυτά που είναι στην φάση μετά το χωρισμό από τον Brad Pitt και αποκαλύπτει ότι αρχικά ότι η πίεση ήταν τέτοια και το αδιέξοδό της τόσο μεγάλο στη σχέση αυτή που έφτασε στο σημείο να παραλύσει με το σύνδρομο του Μπέλ και να μην μπορεί να το διαχειριστεί. Δηλαδή, παρέλυσε το πρόσωπό της από την πίεση, το άγχος και το στρες όταν ήταν να πάρει την απόφαση για να χωρίσει με τον Brad Pitt. Επίσης λέει ότι οι πληγές 7 χρόνια μετά είναι τόσο μεγάλες και πολλές που θέλαμε χρόνο για να τις θεραπεύσουμε. Δεν μπορούσαμε να τις θεραπεύσουμε άμεσα, εγώ και τα παιδιά μου. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι που φτάσουμε στα παιδιά της και το μετά, που δεν είμαι σίγουρο ότι το κατάλαβα. Mm-hmm. Ίσως τη διάβασα λίγο γρήγορα τη συνέντευξη. Η Ατζελίνα Τζολί είπε για κάτι που αφορά το πώς η ίδια αντιμετώπισε την πίεση, φαντάζομαι, όχι το μόνο του διαζυγίου. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν φτάνουν την ώρα του χωρισμού να γίνονται. Όχι. Και ειδικά όταν έχεις παιδιά, τα σκέφτεσαι. Φυσικά. Και να ρωτιέμαι, αυτό το ζευγάρι ήταν μαζί πολλά χρόνια, μέχρι που αποφάσισε 2 χρόνια πριν χωρίσει να παντρευτεί. Δεν είχαν δει τίποτα από τα θέματα που μπορεί να είχαν μεταξύ τους, που ποτέ δεν θέλουμε να κρίνουμε τους άλλους, γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να κοιτάμε τον εαυτό μας και τα λάθη που έχουμε κάνει. Αλλά αναρωτιέμαι, γιατί πολλές φορές παίρνουμε και παραδείγματα από ό,τι γίνεται γύρω μας, ειδικά από θέματα
σχέσεων. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, Ελένη, είναι η μόνη σχέση η οποία την ακούμε ότι όντως ήταν δύο άνθρωποι πολλά χρόνια μαζί, παντρεύτηκαν και μετά από λίγο χώρισαν. Ίσως η συμβίωση να ήταν αυτή. Ίσως τα παιδιά. Ίσως δεν ξέρω. Πάντως μιλάει με πολύ, πολύ πληγωτικό εντός εισαγωγικών τρόπο για αυτή τη σχέση. Δηλαδή τη έχει αφήσει. Την ερώτηση. Όχι, όχι. Πληγωμένη πολύ. Που έκανες, αυτό που σκέφτομαι είναι ότι ο δρόμος προς το τέλος και η παρακμή μιας σχέσης δεν είναι μια κάθετη ευθεία γραμμή. Ένα ζευγάρι κάνει πολλά για να μην χωρίσει. Μπορεί να κάνει θεραπεία ζεύγους. Μπορεί να κάνουν ένα διάστημα στο οποίο να μένουν μακριά ένας από τον άλλο. Μπορεί να επανασυνδέονται. Σωστά, λοιπόν, μπορεί να κάνουν παιδί. Οπότε κάποιοι μπορούν να κάνουν και ένα γάμο. Ναι, κάνουν και μια ταινία θεραπεία ζεύγους. Βεβαίως. Με μεγάλη νομίζω. Αποτυχία. Ναι. Εικάζω ότι αυτός ο γάμος ήταν σε αυτό το πλαίσιο. Ήταν στο πλαίσιο σίγουρα θα είχαν δει τα προβλήματα. Και μάλιστα τα γνωρίζουμε, γιατί γνωρίζουμε ότι και εκείνος την είχε υποστηρίξει στα θέματα υγείας που προηγήθηκαν ναι, του γάμου. Αλλά τελικά, βέβαια. Οδηγηθήκαμε σε ένα διαζύγιο που ήταν θυελώδης νομίζω. Δηλαδή από κακοποιητική συμπεριφορά, αυτή η κατηγορία. Κατηγορία μέχρι, ότι είχε θέματα ναι, και φυσικά, με το αλκοόλ. Και με το αλκοόλ και απέναντι στα παιδιά του ακόμα και απέναντι στην ίδια. Οπότε πραγματικά δεν ξέρω. Νομίζω ότι αυτή η σχέση ήταν μια θυελώδη σχέση που δεν ξέρω αν θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να είχαν κάνει ένα γάμο. Από το να ζούσαν ένα μεγάλο έρωτα. Για παράδειγμα, αυτό που λέω. Καλά, σε κάθε περίπτωση όμως. Φαίνεται ότι τον κατηγορεί ότι την πλήγωσε, ότι της έκανε κακό η συμπεριφορά έτσι του. Έτσι δεν το βιώνει ο καθένας. Και εκείνος έτσι κάπως το βιώνει. Όσες φορές έχει προσπαθήσει να μιλήσει, κάπως έτσι τα έχει πει. Ότι και για εκείνον τραυματικό ήταν το πλαίσιο του γάμου τα τελευταία χρόνια. Κάτι. Ο καθένας έτσι το νιώθει και το βιώνει. Αλλά μην λέμε ότι δεν έχει κανένα νόημα και καλύτερα να είχαν ζήσει μόνο τον έρωτα. Έχουν προκύψει αυτά υπέροχα παιδιά. Αν κρίνουμε εκ του αποτελέσματος έτσι όπως οδηγήθηκαν τα πράγματα, ίσως να ήταν ένας μεγάλος έρωτας και όχι γάμος. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση σε αυτή τη συνέντευξη επίσης είναι ότι με έναν τρόπο. Αποδομεί κομμάτι-κομμάτι ή τέλος πάντων ξανασκέφτεται όλη της τη ζωή. Δηλαδή υπάρχει και το σημείο που σου λέει ότι εγώ αν ξεκινούσα τώρα πάλι από την αρχή, προφανώς και δεν θα ξαναγινόμουν ηθοποιός. Σίγουρα όχι του Χόλιγουντ. Διάβασες τα αποσπάσματα της συνέντευξης. Ναι. Εμένα μου φαίνεται σαν να προσπαθεί να εξηγήσει πώς διαχειρίστηκε μια συνολικότερη απογοήτευση σε σχέση με τα πάντα. Όχι μόνο δηλαδή από την προσωπική της σχέση. Αυτό που λέει είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή. Αυτή η γυναίκα, έτσι όπως τη βλέπουμε, που δεν έχει καμία σχέση με αυτά που λέει, δηλαδή βλέπουμε ένα φωτεινό πρόσωπο, μια πολύ δραστήρια γυναίκα, μάνα πάρα πολλών παιδιών, που κάνει ταινίες, παίζει σε ταινίες, κάνει επιχειρήσεις. Λέγοντας ότι το Hollywood δεν είναι ένας υγιής τόπος, ότι εγώ μάλλον δεν θα γινόμουν ηθοποιός, φαίνεται ότι είχε τεράστιο πρόβλημα όχι μόνο με αυτά που ζούσε, αλλά με το πώς θα έπρεπε να τα μοιραστεί. Ανάλογα με τις προσδοκίες των δημοσιογράφων, με όλο τον κόσμο. Και προφανώς, επειδή δεν είναι χτεσινή, έχει ξεκινήσει πριν από πολλά χρόνια, 20, 25, 30 χρόνια, πολύ πιτσιρικά, και το ξέρει όλο αυτό, δεν περίμενε ότι θα έφτανε σε ένα σημείο στον 21ο αιώνα να πρέπει να ξέρει όλος ο κόσμος τι κάνει, τα καλά και τα κακά μιας ζωής ιδιωτικής, να πρέπει να απαντήσει εκτός από τις δουλειές της και για το πώς είναι, τι έκανε, τι λέει ο άλλος, συν κάποιες κρίσεις που ήταν πάρα πολύ σημαντικές και που την οδήγησαν σε ένα ο πατέρας της πρόβλημα υγείας. Όχι τέτοιου βεληνικούς, αλλά δεν ήταν τελείως. Ήταν εξοικειωμένη με τον χώρο, δηλαδή. Ήξερε λοιπόν ότι η γενιά του πατέρα, που είχε πάρει Όσκαρ ο πατέρας της επίσης, ήταν ένας άνθρωπος που ζούσε τη ζωή του, δεν τον ενοχλούσε κανείς. Φαντάσου, ένας ηθοποιός με Όσκαρ. Η ίδια είναι στο προσκήνιο συνέχεια. Κάθε μέρα δηλαδή πρέπει να έχει έναν άνθρωπο στο σβέρκο της. Να την ανακρίνει, να την εξετάζει και να τη ρωτάει. Σίγουρα. Το λέω για τον δημοσιογράφο. Γιατί την παρακολουθούν πάρα πολύ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σίγουρα την παρακολουθούν, αλλά δεν νομίζω πως είναι η κατάσταση όπως ήταν πριν από 10 χρόνια, θα πω χωρίς. Για εκείνη και για τη ζωή της. Ναι, βέβαια. Το σημείο όχι, αλλά μιλάει για αυτή την περίοδο. Δηλαδή δεν είναι σίγουρα τώρα και λέει και εξηγεί μέσα σε αυτή τη συνέντευξη στη Wall Street Journal τι πρέπει να κάνει, τουλάχιστον τι παράδειγμα δίνει. Ότι αποκλείεται να αποφύγεις ένα τέτοιο θέμα. Πρέπει να το βιώσεις, να το καταλάβεις, να το ξεπεράσεις και μετά να πας στο επόμενο. Σαν το πένθος δηλαδή. Και μιλάει για τα παιδιά της. Εντάξει, πάντως, γιατί να από εκεί κάτι. Παίρνει τη δύναμη και δίνει την εξήγηση για
πάρα πολλά περιστατικά, πολύ αποσπασματικά που έχουμε από αυτήν. Δηλαδή, τις μηνύσεις, το πώς αντέδρασε. Ότι όλοι ήθελαν να σταθούν μέχρι πριν κάποια χρόνια στο σκληρό μου προφίλ, σε μια σκληρή μου εικόνα, η οποία τελικά, αν την δω και την εξετάσω σήμερα, δεν ήμουνα εγώ. Ναι. Δηλαδή, ούτε αυτό δεν τις έκανε. Ναι, αλλά εν τέλει, ξέρεις τι γίνεται. Γι' αυτό μιλάω για μια γενικότερη αποδόμηση. Να πούμε ότι η περίπτωση Τζολί δεν είναι η μέση περίπτωση στάρ του Χόλιγουντ. Δεν είναι σε αυτό το μάτι του κλώνα όλες, η Σάντρα Μπούλοκ, ξέρω εγώ, η Μεγ Ράιαν ή όποια θες. Η συγκεκριμένη, επειδή είχε πάντα ακρότητες στην προσωπικότητά της, θυμόμαστε ότι ξεκίνησε ως ένα κορίτσι που έβαζε τα φιαλίδια με το αίμα του συντρόφου της και έκανε το ένα τατουάζ πίσω από το άλλο και μιλούσε για τα ερωτικά παιχνίδια της ερωτικής ζωής. Τζούλια Ρόμπερτς, προσπαθώ να θυμηθώ, δεν είχε αραβωνιαστεί καμιά δεκαριά φορές που λέγαμε τι θα γίνει, αυτή θα παντρευτεί. Σωστά. Που έκανε σχέση, έφτανε μέχρι το γάμο. Δεν μπορώ να θυμηθώ και τα ονόματα. Σου λέω τότε που ακόμα δεν είχε σταθεί γερά στα πόδια της σαν ηθοποιός. Θέλω να πω ότι αν δεν ψάξουμε, ο καθένας έχει κάτι να πει. Έχεις κάτι να πεις εσύ, μάλλον, να συζητήσεις. Είναι σαν να επανεφευρίσκει συνέχεια τον εαυτό της. Δηλαδή, μία είναι αυτό το κορίτσι το αντισυμβατικό. Μετά είναι η Femme Fatale που χωρίζει τον Brad Pitt, ας πούμε, από το γάμο του και κάνουν τα δικά τους. Μετά είναι η πρέσβυρα και όλο με τη φιλανθρωπία και μετά τα παιδιά στην Αφρική. Το θέμα είναι ότι βλέπεις μία απόλυτη στάρ. Είναι μια καινούργια Τζολί κάθε φορά. Άκουσε, το θέμα είναι ότι βλέπεις μία απόλυτη στάρ που όλοι τα έχουμε στο μυαλό μας αυτά πολύ λαμπερά και το Hollywood και τις ζωές και τα λεφτά και σου λέει ξαφνικά ότι από όλο αυτό το οποίο με περικυκλώνει δεν μου κάνει τίποτα. Δεν είμαι κοινωνική, δεν πάω πουθενά, δεν θέλω να έχω τέτοιους φίλους. Στο σήμερα. Μην αφήγεις αν σε πέντε χρόνια είναι πάλι η πιο κοινωνική νομίζω, του κόσμου. Δηλαδή, νομίζω όχι, είναι γιατί είναι αυτή εξελίξη. Η ηλικία. Νομίζω όχι, Τζολί. Γιατί είναι αυτή η ηλικία που νομίζω είναι μια ωριμότητα συνειδητή. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο λέει πια κάνοντας μια αναδρομή. Τα δοκίμασα όλα, δεν μου κάνει τίποτα. Ναι. Πάντως, δηλαδή, όσον αφορά πάντως στον γάμο της, δεν είναι τυχαίο ότι η συνέντευξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά τη δήλωση που είχε κάνει ο γιος της και του Brad Pitt και της Angelina Jolie, που μιλούσε πολύ απαξιωτικά για τον πατέρα, οπότε μπορεί να ήθελε να προστατέψει λίγο και το παιδί και να εξηγήσει γιατί φτάσαμε και σε αυτή τη δήλωση του ανήλικου παιδιού. Σίγουρα. Δεν ξέρω. Ιδιαίτερη περίπτωση. Πολύ. Πάντως είναι πολύ αντιφατικό το ότι τους είχαμε στο μυαλό μας ως το ιδανικό ζευγάρι. Όχι απλά λαμπερό. Καλά, ναι. Έτσι ήταν όμορφοι, ήταν ευτυχισμένοι, είχαν παιδιά. Μόνο ιδανικό δεν ήταν εν τέλει. Μόνο ιδανικό δεν ήταν. Με λίγα λόγια όμως, εσείς καταλάβατε γιατί τώρα τα είπα αυτά η Ατζελίνα. Αυτό δεν κατάλαβα εγώ. Η χρονική στιγμή ποια ήταν. Ποια είναι η αφορμή. Όχι ότι έκανε μια φωτογράφηση ένα περιοδικό. Έχει να προωθήσει κάτι. Μπορώ να μιλήσω ή να μην μιλήσω για κάποια πράγματα που θέλω. Ανεξαιρέτως αν θέλω να προωθήσω μια δουλειά μου. Και αυτό είναι αναγκασμένο και το έχει κάνει και άλλες φορές πολλές. Γιατί τώρα όμως αποφάσισε να μας ανοίξει πραγματικά την καρδιά της παραπάνω και να ακούσουμε πράγματα που δεν είχαμε ξανακούσει για εκείνη. Το γιατί. Φαντάζομαι όταν επιλέγεις το μέσο στο οποίο θέλεις να. Το οποίο θες να πάρεις δημοσιότητα και επιλέγεις την Wall Street Journal, δεν μπορείς να πεις απλά έχω μια καινούργια σειρά ρούχων. Όχι, πρέπει, πιστεύω, πρέπει νομίζω να απαντήσεις ότι, είναι τόσο συνειδητοποιημένη πια ότι είναι σε μια άλλη φάση ζωής. Που αυτό ήταν το οποίο ήθελα να μοιραστεί. Εγώ πιστεύω ότι ήταν αυτό έτοιμη που για να το πει. Αυτό που δήλωσε στο Ατελιέ Τζολί είναι ότι πρέπει να δουλεύουμε συλλογικά και να μοιραζόμαστε τα πάντα με άλλους. Δηλαδή έφερε κατά κάποιο τρόπο την προσωπική της ζωή στο νέο της project. Πώς μοιάζει σαν κάποιες γυναίκες να πραγματικά να τραβούν πάρα πολύ τη δημοσιότητα και να μην σταματάνε. Ο τύπος να ασχολείται μαζί τους και αυτή είναι η Βασίλισσα Λετίθια στην Ισπανία. Θυμίζουμε ότι είναι η πρώτη κοινή θνητή στην πραγματικότητα που έχει γίνει Βασίλισσα και βρίσκεται στο θρόνο, έχει παντρευτεί. Δεν θα είχε γίνει ακόμα αν ο Πεθερώσης δεν είχε αποφασίσει να παραιτηθεί μετά από τα πάρα πολλά σκάνδαλα βέβαια που είχαν βγει. Βεβαίως. Και να το εξοριστεί. Και υπάρχει μια μερίδα του κοινού που τη λατρεύει και μια άλλη που προσπαθεί με κάθε τρόπο να την αποκαθιλώσει και να την απαξιώσει, να μαυρώσει την εικόνα της. Έχουν κυκλοφορήσει στο παρελθόν πάρα πολλά σκάνδαλα για εκείνη που. Και φήμες για το πώς ήταν η ίδια στο Μεξικό όταν σπούδαζε δημοσιογράφος, γιατί θυμίζουμε ότι το επάγγελμα ήταν δημοσιογράφος στην Ισπανική τηλεόραση. Τώρα υπάρχει ένα νέο βιβλίο, το οποίο λέει διηγείται μια αδιανόητη ιστορία. Έχει βγει και έχει μιλήσει ένας άνθρωπος που ήταν στο περιβάλλον της και το γνωρίζουμε. Παντρεμένος με την αδελφή της. Ο Χάιμε Ντελμπούργκο, σωστά. Ο οποίος ήταν παντρεμένος με την αδελφή της από το 14 μέχρι το 16 και ο οποίος ισχυρίζεται ότι πριν το γάμο της και τη γνωριμία της με τον βασιλιά Φίλιππο, με τον πρίγκιπα τότε, ήταν μαζί ζευγάρι. Την ημέρα που ήταν έτοιμος να της μάλλον κάνει πρόταση. Όχι επίσημο, δηλαδή δεν ήταν ότι κυκλοφορούσαν μαζί. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, γιατί δεν νομίζω ότι έχει ήτανε υποθεί, μαζί. Υπάρχουν φωτογραφίες, υπάρχουν. Ναι. Δεν έχουν κυκλοφορήσει δημοσιότητα, αλλά ο ίδιος λέει ότι ήταν κανονικά ζευγάρι και μάλιστα την ημέρα που πήγανε στο ξενοδοχείο Ridge να της κάνει πρόταση γάμου και είχε το δαχτυλίδι στην τσέπη, εκείνη του είπε: έχω γνωρίσει ένα νέο άντρα και είμαι εγωιτευμένη από αυτόν. Και εννοούσε τον μέλλοντα σύζυγό της, από τον οποίο έχουν προκύψει και δύο παιδιά. Το οποίο είναι σαν το χειρότερο, παιδιά,
είναι σαν σαπουνόπερα, δηλαδή είναι σαν να παρακολουθείς. Το χειρότερο δε είναι ότι παρότι χώρισαν, εκείνη του έδωσε καθήκοντα μέσα στο παλάτι. Αυτό. Και συνδέθηκαν με στενή φιλία, ότι ήταν κάπως σαν ο κομφιντάντης, ο έμπιστός της. Εντωμεταξύ, αυτό είναι το... Εκεί λέμε πραγματικά σαπουνόπερα. Οπότε χωρίζουν, αλλά του λέει, έλα εσύ εδώ στο παλάτι, να μου κάνεις τα καθήκοντά μου, να σε έχω και από κοντά, να έχουμε μια πολύ ωραία στενή σχέση. Τον είχε σαν φίλο και σύμβουλο μέσα στο παλάτι, ενώ όσο ήταν παντρεμένη. Συγγνώμη, το έχασα, γιατί με ρωτάγανε, χρειάζεται να μου φέρουν ένα φάρμακο. Χωρίζουν, λοιπόν. Τι είπες, χωρίσανε και τον πήρε στο παλάτι βοηθό. Και τον πήρε για σύμβουλο και βοηθό. Και τον είχε από το 2004 μέχρι το 2010. Σήμερα και λέει αυτά. Όχι μόνο λέει αυτά, αλλά λέει ότι το 10 μέχρι το 11 αναζωπηρώθηκε η φλόγα τους και ήταν πάλι ζευγάρι μαζί. Μισό λεπτάκι. Και φέρνει και αποδείξεις. Ήταν πάλι ζευγάρι, με μπέρδεψες. Ήταν μετά με τον. Παντρεμένη. Βγαίνει και τα λέει αυτά δημόσια. Και βγαίνει και τα λέει και ανεβάζει και μια φωτογραφία που εκείνη είναι έγκυος και είναι τυλιγμένη με μια μαύρη πασμίνα, μια εσάρπα, και γράφει ερωτικό μήνυμα. Φοράω την εσάρπα σου, με προστατεύει πάντα. Όχι ότι το γράφει η ίδια, ναι, τη βλέπω τη φωτογραφία που λες, μια σέλφι, πόσο εύκολα. Μια μελλοντική βασίλισσα κυκλοφορεί στα χέρια κάποιου. Αλλά άμα ήταν βοηθό τη στο παλάτι. Για 10 χρόνια. Επανασυνδέθηκαν λοιπόν ερωτικά το 10 μέχρι το 11 για μία χρονιά. Ήταν πάλι μαζί. Ήταν, είπαμε, τον... Ναι, αυτό τα ισχυρίζεται. Αυτό τα ισχυρίζεται. Ενώ ήταν παντρεμένη η Ελένη. Αυτό σου λέω σαπουνόπερα. Ενώ ήταν παντρεμένη. Ενώ το διάβασα το θέμα, γιατί παίζει ήδη 2-3 μέρες. Αυτό δεν το κατάλαβα. Νόμιζα ότι μιλούσε γενικώ για το πριν. Όχι, όχι. Ότι δεν βλέπει, είναι έγκυο εκεί με την παντρεμένη. Τι θέλει τώρα αυτό και βγάζει αυτό. Αυτό το θέλει. Κάνει αυτό το πράγμα. Γενικά προσπαθούν με κάθε τρόπο να τη λιδωρήσουν. Ο συγγραφέα με τον οποίο έχει βγάλει μαζί το βιβλίο συστηματικά προσπαθεί να βρει λάσπη, α πούμε, για εκείνη. Ναι, μωρέ, γιατί τη θεωρούσε και, πώ το λένε, πηγή του κακού ενάντια σε όλο το βασίλειο έτσι κι αλλιώ. Και ότι ήταν η αρχή του τέλου όταν τη γνώρισαν και μπήκε στο παλάτι. Υπάρχουν και άλλε λεπτομέρειε, αλλά επειδή θα μπερδευτούμε, μπορεί να μα ξεμπερδέψει η Κάλια να μα πει όλη την ιστορία. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τη Βασίλεια Λετήθια. Αίσθηση έχουν προκαλέσει στα μέσα ενημέρωσης της Ισπανίας και ολόκληρου του κόσμου οι σκανδαλώδεις ισχυρισμοί του πρώην συζύγου της αδερφής της Βασίλισσας Λετήθια, του 53χρονου επιχειρηματία Χάιμε Ντελμπούργο, ότι κάποτε πριν Λετήθια παντρευτεί τον βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε, οι δυο τους είχαν ερωτική σχέση. Μια σχέση μάλιστα που συνεχίστηκε και μετά το γάμο της Λετήθια το 2004. Όλα ξεκίνησαν μετά από μια ανάτηση του Ντελμπούργο στο Twitter X. Μια φωτογραφία της Λετήθια πριν από περίπου 15 χρόνια μπροστά σε ένα καθρέφτη με λεζάντα ένα υποτίθεται δικό της ερωτικό μήνυμα προς εκείνον. «Αγάπη μου, φοράω την πασμίνα σου. Το αισθάνομαι σαν να σε νιώθω δίπλα μου. Με προστατεύει. Μετράω τις ώρες μέχρι να ειδωθούμε ξανά. Σε αγαπώ. Δικιά σου». Ο 53χρονος Ισπανός, ο οποίος σήμερα ζει στην Ελβετία με τη δεύτερη σύζυγό του, μια Σουηδή δικηγόρο, υπήρξε φίλος της Λετήθια από το 2000. Μάλιστα ήταν και μάρτυρας στο γάμο της με τον Φελίπε το 2004. Λίγο αργότερα έκανε σχέση με την αδερφή της, Τέλμα, την οποία παντρεύτηκε το 2012 και χώρισε οριστικά το 2014. Τώρα, σε ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα με τίτλο «Η Λετήθια και εγώ», και το οποίο υπογράφει ο γνωστός Ισπανός Royal Editor Jaime Peña Fell, ο Ντελμπούργο αφήνει να εννοηθεί πως είχε σχέση με τη Βασίλισσα της Ισπανίας πριν το 2004, όταν εκείνη ήταν ακόμα δημοσιογράφος. Πως επρόκειτο να της κάνει πρόταση γάμου σε ένα δείπνο στο ξενοδοχείο Ρίτς στη Μαδρίτη, αλλά σε εκείνο το ραντεβού η μετέπειτα Βασίλισσα της Ισπανίας φέρεται να του είπε ότι είχε γνωρίσει έναν άντρα, τον Φελίπε, έναν άντρα που θα της άλλαζε τη ζωή. Έμεινε στο πλευρό της πάντως και μετά το γάμο της ως σύμβουλός της και σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, μερικά χρόνια αργότερα η σχέση τους αναζωπηρώθηκε. Στο βιβλίο, ο Ντελμπούργο μιλάει και για μια καυτή νύχτα που πέρασε με τη Λετήθια μέσα στο παλάτι της Ισπανίας το 2010. Ήμουν στο Λονδίνο και με τηλεφώνησε για να μου πει: «Έρχεσαι να με δεις?» Έμεινα το Σαββατοκύριακο στη Θαρθουέλα και έτσι, ενώ ήμασταν ξαπλωμένοι στην ίδια ώρα στη βεράντα της πισίνας, μου είπε: «Σ' αγαπώ». Και της απάντησα: «Κι εγώ σ' αγαπώ. Αφηγείτε». Ο 53χρονος επιχειρηματίας ισχυρίζεται ακόμα πως εκείνος και η Βασίλισσα ονειρεύονταν να το σκάσουν και να πάνε να ζήσουν μαζί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και πως μάλιστα η Λετήθια του είχε προτείνει να αποκτήσουν ένα παιδί μέσω παρένθετης μητέρας. Ωστόσο, τον Αύγουστο του 2011, η ίδια διέκοψε απότομα τη σχέση τους με ένα τηλεφώνημα. Επιμένεται πως για όλα αυτά υπάρχουν αποδείξεις, φωτογραφίες, βίντεο, μηνύματα. Μέχρι στιγμή στο παλάτι της Θαρθουέλα δεν έχει πάρει θέση για το θέμα, ενώ οι ισχυρισμοί του Ντελμπούργο αντιμετωπίζονται με σκεπτικισμό από τα ισπανικά μίντια, καθώς ο ίδιος θεωρείται σχετικά ανυπόλυπτο πρόσωπο. Όσο για τον συγγραφέα του βιβλίου, είναι σταθερός επικριτής της Βασίλισσας Λετήθια, την οποία κατηγορεί πως είναι υπεύθυνη για τη διάσπαση της ισπανικής βασιλικής οικογένειας και πως εμποδίζει την επιστροφή του πρώην βασιλιά Χουάν Κάρλος στη χώρα.
Το 2014, όταν η Φελίπε διαδέθηκε τον πατέρα του στο θρόνο των Βουρβώνων, η Λετίθια Ορτίδ, πρώην δημοσιογράφος και παρουσιάστρια ειδήσεων, κόρη μιας νοσηλεύτριας και γονή ενός ταξιτζή, έγινε η πρώτη κοινή θνητή βασίλισσα στην ιστορία της Ισπανίας. Από την αρχή, ωστόσο, της ιστορίας της με τον Φελίπε την ακολουθούσε μια οσμή σκανδάλου. Το 2007, η μικρότερη αδερφή της, Έρικα, βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της, πιθανότατα από υπερβολική δόση ρεμιστικών. Το 2013, σε ένα άλλο βιβλίο με τίτλο «Αντιός Πρινσέσα», υπογεγραμμένο από τον ξάδερφό της David Ρουκασολάνο, αναφερόταν ότι η σημερινή βασίλισσα στις αρχές του 2000 είχε μείνει έγκυος από τον David Τεχέρα, ένα δημοσιογράφο με τον οποίο είχε σχέση εκείνη την εποχή. Πως έκανε άμβλωση και πως αργότερα το παλάτι έδωσε εντολή στην κλινική να καταστραφούν όλα τα σχετικά έγγραφα. Εκτός από τον Τεχέρα, η Λετίθια είχε παντρευτεί τον συγγραφέα δημοσιογράφο Αλόνσο Γκερέρο σε έναν εφήμερο γάμο που δίρκεσε μόνο ένα χρόνο και είχε στο βιογραφικό της ένα διαζύγιο. Άλλες φήμες λένε επίσης πως είχε σχέση και με έναν Μεξικανό ροκστάρ, ονόματι Φιέρ Ολβέρα Ντεμανιά, τον οποίο γνώρισε όταν βρισκόταν στο Μεξικό για σπουδές. Λέγεται μάλιστα πως το γυμνό πορτρέτο που κοσμεί το εξώφυλλο του δίσκου Sueños Líquidos του Group Mania είναι η ίδια η βασίλισσα της Ισπανίας αυτοπροσώπως. Καλλιτεχνικά επεξεργασμένη, ελαφρώς αγνώριστη και σίγουρα ανυποψίαστη για όσα θα έφερνε το μέλλον της. Συγγνώμη ρε παιδιά, όλα αυτά γράφονται. Τόσα χρόνια. Ό,τι και να είναι, δεν πάει να συζητιέται. Έτσι ήσυχα περνάνε. Πολύ. Πιστεύεις θα έχει πάθει ανοσία να τα ακούει αυτά όλα. Είστε είναι αλήθεια είτε όχι. Μήπως πάνε τη μονοτονία του, Ελένη, σκέφτομαι. Δηλαδή εκεί στα παλάτια που κάθονται. Ναι, αλλά τόσο είναι. Δεν ξέρω. Δεν είναι απλά. Δεν είναι αποκαλύψεις απλά που γίνονται για να συζητηθούν. Δεν καταλαβαίνω πώς δεν αντιδρά κάποιος. Δηλαδή στη Βρετανία έχουμε το πρόβλημα ότι κάποιος σχολίασε τι χρώμα θα βγει το μωρό. Και εδώ πέρα γίνεται. Τις έχουν βγάλει όλο το ερωτικό ιστορικό με λεπτομέρειες δηλαδή. Οι ίδιοι Αν ισχύει, αλλά. Αν ισχύει. Μιλάνε εδώ τώρα για την ιστορία. Τελικά τι είναι καλύτερο, να βγαίνεις να διαψεύεις ή να μην ασχολείσαι με αυτό. Εδώ σε αυτό το βαθμό, τι να μην ασχολείσαι. Εδώ το βαθμό πρέπει να κινηθείς νομικά, ρε παιδιά. Εδώ θίγεται η υπόλοιψή τη. Αυτό. Ξεκάθαρα. Και ανάλογα και τι θέλει. Δεν είναι δηλαδή αυτό το ποιο είναι, είπε ένα σχόλιο. Ρατσιστικό, δεν λέω, μεμπτό για το χρώμα του παιδιού. Εδώ μιλάμε τώρα ότι την έχουν βγάλει την κοπέλα. Ζωηρούλα. Ανοίγουν οι πόρτες μετά και μπορούν να βγουν και άλλα στη χώρα. Πώς τα γράψανε αυτά, τυπώθηκαν. Εσύ να μου πεις που, δηλαδή πραγματικά, δεν ξέρω, το έχουμε ξανασυζητήσει σε άλλες περιπτώσεις, όχι τέτοιες. Πώς είναι δυνατόν. Δεν ξέρω τι νόμοι υπάρχουν στην Ισπανία και τα γράφουν όλα αυτά έτσι και λένε. Κάτσε να δούμε τι γίνεται, αφού έχει τυπωθεί ένα βιβλίο. Μήπως τόσο καιρό ασχολιόντουσαν με το άλλο παλάτι και δεν βγαίναν αυτά, δεν ακουγόντουσαν τόσο πολύ έξω από τη χώρα τους, ενώ να φτάνουν μέχρι εμάς, γιατί ασχολιόμασταν όλοι με άλλα και τώρα. Πάντως και ότι δεν απαντάνε, με ένα λίγο ύποπτο μου κάνει. Δηλαδή. Είναι, είναι. Όταν άρχισαν να κατηγορούν τον βασιλιά, τον Χουάν Κάρλος, έτσι, τον παλιότερο, ευσταθούσαν από ό,τι φάνηκε οι κατηγορίες, ενώ θα μπορούσαν να πούνε παιδιά δεν κάνει να μιλάτε εναντίον. Ναι, αλλά δεν είναι ότι μια χρονιά τον κατηγόρησαν και έφυγε. Όχι. Χρόνια πήγαινε αυτό το σενάριο. Βέβαια, σωστά. Λοιπόν, έλα, για πάμε σε διαφημιστικά μηνυματάκια γρήγορα και ωραία για να συνεχίσουμε να μπούμε σιγά σιγά και στα λίγο πιο ελληνικά θεματάκια μας. Για να δω την ώρα. Είναι 3 παρα 25. Τέλεια ώρα για να ξεκινήσουμε λίγο και πιο ελληνικά θέματα. Βέβαια, το θέμα με το οποίο θα ξεκινήσουμε, Έλληνας πρωταγωνιστή, αλλά όχι στη δικιά μας χώρα. Και δεν είναι πρωταγωνιστής του Θοδωρή. Σας μπέρδεψα, μπράβο μου. Για πες ρε Αλεξάνδρα. Γιώργος Φραντζόγλου, λοιπόν, ο άνθρωπος που πριν από 7 χρόνια πήρε την απόφαση να εγκαταλείψει την Αθήνα και να πάει να μείνει μόνιμα στο Ροβανιέμι μαζί με τη σύζυγό του και τα δύο διδυμάκια του, τα οποία τώρα είναι 9 χρονών. Βρίσκεται λοιπόν εκεί, δουλεύει ως προπονητής κόλυμβησης στον Δήμο του Ροβανιέμι, εκεί να πούμε ότι είναι και το χωριό του Άι Βασίλη. Πώς του ήρθε να πάει εκεί τόσο μακριά. Είχε πάει ένας φίλος του εκεί. Του έδωσε την ιδέα, του είπε ότι εδώ είναι ωραία και έτσι πήρε την απόφαση και έφυγε. Τι είπε, συνήθισε εύκολα.
Συνήθισε εύκολα. Ναι, του αρέσει πάρα πολύ εκεί. Είναι πάρα πολύ ωραίο και το κλίμα. Είναι πάντα, λέει ότι είναι πάντα γιορτινά. Δηλαδή το χωριό του Αϊ-Βασίλη είναι μόνιμα ανοιχτό. Όλο το χρόνο, είναι όλο το χρόνο. Είναι, παιδί μου, μόνο το χρόνο μπορεί να είναι, αλλά θε να πα και τον Μάιο. Το καλοκαίρι έχει και 20-25 βαθμού, δηλαδή και το κλίμα είναι ωραίο. Το χειμώνα, εντάξει, είναι αρκετά σκοτεινά εκεί γενικότερα σε αυτέ τι χώρε. Ωστόσο, από ό,τι μα είπε, είναι πάρα πολύ ευτυχισμένο. Είναι εκεί μαζί με τη γυναίκα του λοιπόν και τα παιδάκια του. Τα Χριστούγεννα, λέει, όσο πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα, οι επισκέπτες που πηγαίνουν στη Λαπωνία και στο χωριό του Άι Βασίλη ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Εγώ στο βίντεο τώρα στα πλάνα είδα να περνάνε και πλάνα με γράμματα και σκέφτομαι ότι σε άλλες εποχές, όχι σήμερα που ο κόσμος πια δεν στέλνει και γράμματα, στέλνει mail, τα παιδιά στέλναν γράμματα στον Άγιο Βασίλη. Ακόμα στέλνουν. Τώρα στέλνουν. Και ποια παιδιά στέλνουν. Ναι. Η ανιψιά π.χ. του κολλητού μου που είναι μικρούλα στέλνει στον Άι Βασίλη. Στον Άι Βασίλη στέλνουν στα σπίτια μας όσο είναι μικρά τα παιδιά. Αλλά λέω κάποτε στέλνανε, γράφανε γράμματα και θυμάμαι ότι παίζαμε και θέματα από τα ελληνικά ταχυδρομεία που λέγανε ναι, ρε παιδιά, έρχονται γράμματα από παιδάκια και λένε προς τον Άγιο Βασίλη. Έτσι. Όχι και, και τώρα υπάρχει, γιατί έχει έχουν και στημένα ειδικά κουτιά τα ταχυδρομεία και φέτος στα παρατήματα που υπάρχουν. Να το πούμε, εγώ δεν το ήξερα. Που πα και ρίχνει το γράμμα το οποίο είναι το γιορτινό, που είναι για Σάντα Κλάους, δηλαδή κατευθείαν Βόρειο Πόλο. Είναι ακόμα και τώρα. Στη μένα και, ναι. Και πάει εκεί στο Ροβανιέμι, πάει. Πόρτα-πόρτα πάει. Πόρτα-πόρτα. Αλεξάνδρα μου, να το δούμε. Να το δούμε, ναι. Ζούμε εδώ και 7 χρόνια. Είμαστε εδώ στο Ροβανιέμι. Κάπου το 2016 πήραμε την απόφαση. Βέβαια, δούλευε χρόνια στο μυαλό μας. Μετακόμισε ένας φίλος στη Νότια Φιλανδία, στο Τούρκου. Τον επισκέφτηκα εγώ για κάνα 2 εβδομάδες και μετά συζητήσαμε με τη γυναίκα μου και αποφασίσαμε να το κάνουμε το βήμα. Εκεί τι καιρό κάνει συνήθως? Τώρα βλέπουμε έχει χιόνια. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει μείον 11 με αίσθηση στο μείον 17. Είμαστε έξω σε ένα πάρκο. Είναι φυσιολογικές θερμοκρασίες για εδώ. Γενικά είναι ένα μέρος στον αρκτικό κύκλο, οπότε είναι κρύο, τουλάχιστον από τον Οκτώβριο μέχρι και το Μάιο. Έχουμε και το καλοκαίρι μας βέβαια, για λίγες μέρες, τον Ιούλιο. Μην φανταστείτε τίποτα θερμοκρασίες Ελλάδας, γύρω στους 20-25 τις καλές μέρες. Βέβαια υπάρχουν και καλοκαιρινές μέρες που έχουμε 7-8 βαθμούς, 10. Με το φως πώς θα πάτε, γιατί από ό,τι ξέρω νομίζω είστε λίγο σκοτεινά σε γενικές γραμμές. Ναι, τώρα το χειμώνα, αλλά υπάρχει ισορροπία, γιατί από τα μέσα Μαΐου και μέχρι τα μέσα Αυγούστου δεν έχουμε καθόλου σκοτάδι, δεν δει καθόλου ο ήλιος, οπότε υπάρχει ισορροπία σε αυτό. Ταυτόχρονα το χειμώνα που είναι και Δεκέμβριος, Ιανουάριος που είναι ας πούμε και οι πιο σκοτεινοί μήνες, έχουμε αρκετό χιόνι και προσθέτει λίγο φως. Εσείς εκεί με τι ασχολείστε? Εγώ έχω σπουδάσει στα ΤΕΦΑ, στα Τρίκαλα, είμαι καθηγητής φυσικής αγωγής και εδώ δουλεύω πάνω στο αντικείμενό μου. Είμαι προπονητής κολύμβησης στο Δήμο Ροβανιέμι και δουλεύω στο Δημοτικό Κολυμβητήριο. Τα εργασιακά εκεί πώς είναι να δουλεύει κανείς έξω, είναι καλύτερα από την Ελλάδα? Ναι, θα την αδικήσουμε την Ελλάδα αν το βάλουμε σε σύγκριση. τουλάχιστον όπως το βλέπω εγώ είναι πάρα πολύ καλύτερα και οι υποδομές φυσικά αλλά και οι συνθήκες εργασίας. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Εκεί γενικότερα πώς περνάει ο καιρός, τι μπορείτε να κάνετε, τι διαφορετικό υπάρχει συγκριτικά με εδώ? Εντάξει, υπάρχει πολύ φύση και είμαστε πολλή ώρα έξω. Πώς περνάει ο καιρός? Εντάξει, κατά τα άλλα φυσιολογικά, δηλαδή στη δουλειά, μετά στις δραστηριότητες των παιδιών, πόλτες έξω, εξαρτάται και από την εποχή βέβαια. Το καλοκαίρι πάμε στο δάσος, περπατάμε, κάνουμε ποδήλατο, μπορούμε να πάμε για διανυκτέρευση σε κάποιο εθνικό πάρκο εδώ κοντά, σε μονοπάτια. Το χειμώνα σκι, πατινάς. Έχετε και παιδάκια? Ναι, ναι, έχουμε 2 παιδάκια. 9 χρονών, είναι δίδυμα. Και όταν ήρθαμε εδώ ήταν 2 χρονών. Τους αρέσει πολύ, βέβαια δεν έχουν μνήμες ας πούμε από την Ελλάδα. Εντάξει, έχουν μνήμες όσο αφορά τις διακοπές με τους παππούδες. Αλλά εδώ είναι ο τόπος τους, εδώ είναι το σπίτι τους. Εννοείται ότι απολαμβάνουν το χειμώνα, έχουν μάθει να είναι έξω πολλές ώρες, τους αρέσει όταν χιονίζει, αλλά και το καλοκαίρι τους αρέσει. Τους αρέσει περισσότερο το καλοκαίρι στην Ελλάδα, γιατί
μπορούν να φοράνε λιγότερα ρούχα, ειδικά το κορίτσι. Μπορεί να φοράει τα φουστανάκια του πιο άνετα από ότι εδώ. Γιατί είναι το χωριό του Άι Βασίλη και τι διαφορετικό έχει εκεί έτσι, τα Χριστούγεννα? Το χωριό του Άι Βασίλη είναι ανοιχτό όλο το χρόνο καταρχήν και ο Άγιος Βασίλης είναι εκεί επισκέψιμος καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Το διαφορετικό τα Χριστούγεννα είναι όλη αυτή η μαγεία των Χριστουγέννων που ενισχύεται με το στολισμό, ενισχύεται με το γεγονός ότι έχουμε χιόνι παντού, χαμηλές θερμοκρασίες, οπότε όλα είναι άσπρα. Υπάρχει μια τέτοια γιορτινή ατμόσφαιρα. Κάτι διαφορετικό, αυτό που μπορώ να εντοπίσω σαν διαφορετικό, είναι ο πολύ περισσότερος κόσμος που υπάρχει κατά την περίοδο των Χριστουγέννων σε σχέση με όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Το Ροβανιέμι είναι μια πόλη 60.000 κατοίκων και τώρα την περίοδο των Χριστουγέννων και κατά την χειμερινή περίοδο έχουμε κοντά στο 1 εκατομμύριο. Έχουν αρχίσει και έρχονται ήδη από μέσα Οκτώβρη, ξεκινάει η σεζόν, γιατί δούλεψα τα πρώτα χρόνια διαμονής μου, εδώ δούλεψα στις τουριστικές επιχειρήσεις σαν συνοδός δραστηριοτήτων. Η γυναίκα μου έχει σπουδάσει στο ίδιο πανεπιστήμιο, εκεί γνωριστήκαμε, και τώρα δουλεύει εδώ ως νηπιαγωγό. Γιατί όταν ήρθαμε εδώ και μάθαμε τη γλώσσα, επέλεξε να πάει σε αυτό τον κλάδο και έκανε σπουδές στα παιδαγωγικά εδώ. Γλώσσα εύκολη? Όχι, είναι πολύ δύσκολη γλώσσα. Βέβαια, αν θέλεις και έχεις αποφασίσει να μείνεις μόνιμα εδώ, είναι απαραίτητο να τη μάθεις και να τη γνωρίζεις, γιατί σου ανοίγονται πολύ πιο εύκολα δρόμοι όσο αφορά το εργασιακό φυσικά. Όπου 6 μήνες σκοτεινά και 6 μήνες το φως. Ναι, μας έλεγε η Αλεξάνδρα 20 βαθμούς, λέει. Ναι. Υπάρχουν και μέρες το καλοκαίρι που έχουμε 4. Ναι, 20 στο πικ της μέρας, εκεί που βγαίνουν για να λιαστούν. Στον καύσωνά τους. Αλλά σκέφτομαι ότι εδώ ρίχνει παιδί μου 2 πόντους χιόνι και δεν μπορείς να περπατήσεις έξω. Εκεί πώς μαθαίνουν οι άνθρωποι και ζουν τόσο άνετα, περπατάνε τόσο γρήγορα? Αυτό πάντα μου κάνει εντύπωση, που βλέπω πλάνα που πάνε κανονικά στον δρόμο. Και εμείς πάμε, όταν χιονίζει, δεν ξέρουμε πού να κρατηθούμε. Είναι συνηθισμένοι στο εξωτερικό. Εγώ βλέπω και τη μαμά μου όταν πηγαίναμε για Χριστούγεννα στον Καναδά, περπάταγε κανονικά γιατί είναι γεννημένη εκεί, οπότε το έχει μάθει. Και εγώ ήμουν δίπλα και ήταν φορές που προσπαθούσα να μιλήσω και είχαν παγώσει από το κρύο εμείς στο προσώπου. Δεν άνοιγε. Δεν μπορούσες να μιλήσεις. Εγώ ούτε στο ίσωμα δεν μπορώ να περπατήσω κανονικά. Πέφτω. Έχω πρόβλημα. Εντάξει, έχω άλλες αρετές. Κάνω πολύ καλές πάσεις. Θέλετε να σας κάνω μία? Έχω και λιγότερο από μια κούτα. Ωραία, τι ωραία περνάμε εδώ στην εξοχή. Μου λες, Θοδωρή μου, αυτό το θέμα που συζητάγαμε την προηγούμενη εβδομάδα και σου είπαμε, φέρε μας ένα ωραίο θέμα με ταινίες για το Δεκέμβριο, προτάσεις που δεν θα είμαστε εδώ όλο το Δεκέμβριο, αλλά και να ήμασταν. Καλό δεν είναι να προετοιμάζεται κανείς νωρίτερα? Γιατί το θέμα σινεμά, εγώ το ξαναλέω, πολλές φορές με ρωτάνε ταινίες, πείτε μας, τι σας έχει πει ο Θοδωρής, και λέω, δεν συζητάμε πια τόσο συχνά για ταινίες όπως κάποτε. Ναι, ναι. Δηλαδή που βγαίνανε και λέγαμε 5 ταινίες την εβδομάδα, μεγάλη επιτυχία να προλάβουμε να πούμε τις 4. Καλά, μπορεί να βγαίνουν και 10, δεν ξέρω. Βγαίνουν συνέχεια καλές ή κακές. Τώρα λοιπόν, επειδή ο κόσμος θα έχει χρόνο και εκτός από το να βγει, εκτός από το να πάει με τους φίλους του, εκτός από το να πάει για φαγητό, θέλει να πάει και σινεμά. Θέλεις να μας πεις τις προτάσεις που σκέφτηκες για το Δεκέμβρη, ιδέες για να μας βάλουν μέσα στις αίθουσες? Βεβαίως. Έχω κάνει μια επιλογή για τις ταινίες όλου του Δεκεμβρίου, από τη βδομάδα που τρέχει, από αύριο δηλαδή, με το Μαέστρο, έτσι, Bradley Cooper και λοιπά, το Wonka, που θα βγει την άλλη εβδομάδα, που είναι μια ταινία για όλη την οικογένεια και για τα παιδιά και για τους μεγάλους, με τον Τίμωθη Σαλαμέ, που επιστρέφει και είναι μια μουσική φαντασία. Φυσικά πάμε και στον Aquaman, για να μην ξεχνάμε τις υπερπεριπέτειες. Έχουμε τις 3 ελληνικές ταινίες που θα βγούνε, που έχει ήδη βγει μία. Το τι ακούω συνεχώς για όσους φώνησα. Έχουν δει τη Φώνησα, δεν υπάρχει δηλαδή κρατιέμαι. Πραγματικά δεν θέλω να μπω Σαββατοκύριακο σε αίθουσα. Θα ήθελα να μπω καθημερινή, γιατί καταλαβαίνω ότι πάρα πολλοί θα μπουν. Και επειδή έχω λίγο και το φόβο μετά πολλά μικρόβια, λέω καλά τα έχουμε πάει μέχρι τώρα. Δηλαδή δεν θα ήθελα να αρρωστήσω. Γι' αυτό κάθομαι πίσω και θα ήθελα να μπω καθημερινή. Αλλά δεν κρατιέμαι για αυτή την ταινία. Είναι η ταινία που θέλω πολύ να δω. Οπωσδήποτε τη συστήνω σε όλους. Και βέβαια υπάρχουν και φεστιβάλικες ταινίες. Η Ζώνη Ενδιαφέροντος που πήρε το 2ο βραβείο στις Κάνες βγαίνει την άλλη εβδομάδα. Κλείνω το βίντεο αυτό με την ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, η οποία κυκλοφορεί στις αίθουσες
την πρωτοχρονιά, αλλά θα έχει και μερικές έτσι λίγο πιο έξτρα προβολές 2-3 μέρες πριν. Είναι το Poor Things που πήρε το βραβείο στη Βενετία και θα τη δούμε σίγουρα στις μεγάλες κατηγορίες των Όσκαρ με την Emma Stone, το Willem Dafoe, τον Mark Ruffalo. Από τις ταινίες που έχεις μαζέψει, συλλέξει και έχεις βάλει σε αυτό το βίντεο, δώσε μου τις δύο που θεωρείς ότι στην Ελλάδα θα πάνε καλύτερα, θα είναι πιο ψηλά. Στο κόβω εισιτήρια εννοώ. Νομίζω το Aquaman θα πάει καλά από τη φορά που έχει. Το Poor Things, όπως βλέπουμε, μια ταινία καλή, ακόμα και καλλιτεχνική, βάζει κόσμο μέσα και υπάρχει και ο παράγων Λάνθιμος που πάντα, και το είδαμε και στην Ευνοούμενη, λέει, για να δούμε τι στην έχει κάνει στο ξένο. Στην Ελλάδα έκοψε δηλαδή η Ευνοούμενη. Πάρα πολλά. Πόσα? 150-200.000, ναι, mm-hmm. Πήγε πάρα πολύ καλά. Και με το μπάζ των βραβείων πάντα βοηθάει. Και επειδή δεν είμαι εθεροβάμων, έχω βάλει και τρεις ταινίες που βγαίνουν σε πλατφόρμες για αυτούς που ενδεχομένως δεν θέλουν να πάνε σινεμά, και η μία από αυτές είναι με τη Τζούλια Ρόμπερτς. Θες να το δούμε? Το Μαέστρο που βάζει πλώρη για υποψηφιότητες πρωταγωνιστικών ερμηνεών εξιστορεί το πολυκύμαντο ρομάντζο του Λέναρντ Μπερνστάιν με την Φελίσια Μοντεαλέγκρε. Μια σχέση ανάμεσα σε έναν ορμητικό διευθυντή ορχήστρας και συνθέτη με μια αριστοκρατική γυναίκα που γνώριζε επακριβώς την ομοφιλοφιλία του και έμεινε μαζί του μέχρι το τέλος. What age are we living in? One can be as free as one likes without guilt or confession. Please, I know exactly who you are. Στην εκπληκτική μεταμόρφωση του Bradley Cooper στον αντιφατικό λάτρη της ζωής και της μουσικής, συνέβαλε αποφασιστικά ο μάγος του μακιγιάς και των προσθετικών εφέ, Κάζου Χίρο, ο οποίος έχει αποσπάσει 2 Όσκαρ για τον Τσέρτσιλ του Γκάρι Όλντμαν στην πιο σκοτεινή ώρα και τη Μέγκιν Κέλλη της Σαρλίζ Θερόν στο Bombshell. My name is Willy Wonka. You see, I'm something of a magician. Prepare to be amazed. Tape up. Το Wonka μας εξηγεί τι συνέβη πριν τον Τσάρλι και το εργοστάσιο της σοκολάτας, όταν ο ομώνυμος ήρωας ήταν ένας εκκεντρικός σοκολατοποιός που ξεκίνησε από ένα μικρό ζαχαροπλαστείο και με το ταλέντο και τα καμώματά του έγινε γνωστός στα πέρατα του κόσμου. Στη μουσική κομεντή φαντασίας πρωταγωνιστεί και τραγουδά ο Τίμωθη Σαλαμέ, ενώ την παράσταση αναμένεται να κλέψει ο Χιου Γκραντ. Ο Aquaman επιστρέφει 4 ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, πάντα με τον Jason Momoa ως προστάτη της Ατλαντίδας και των αγαπημένων του, ενάντια στον Black Manta που κατέχει την πανίσχυρη Τρίαινα. Ο Patrick Wilson παίζει τον αδελφό του, η Nicole Kidman τη μητέρα του και η Amber Heard τη Βασίλισσα, αν και δεν είμαστε σίγουροι αν θα τη δούμε σε πολλά πλάνα. Ήρθες κι εσύ στον κόσμο για να βασανιστείς. Τρίτο κορίτσι. Δύο φιλόδοξες ελληνικές παραγωγές περιμένουν το κοινό τους στις αίθουσες. Η Φόνησα κυκλοφόρησε ήδη από τα τέλη Νοεμβρίου, μεταφέρει το κλασικό δίηγμα του Παπαδιαμάντη στη μεγάλη οθόνη, σκηνοθετήθηκε με ίστρο και συνέπεια από την Εύα Νάθαινα, διαθέτει τρομερές και συντονισμένες ερμηνείες από την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο ρόλο της Φραγκογιανούς, τη Μαρία Πρωτόπαπα που παίζει τη μητέρα της και την Πινελόπη Τσιλίκα ως κόρη μιας τραγικής γυναίκας που σκοτώνει τα κορίτσια για να τα προστατέψει από έναν άδικο και σκληρό κόσμο. Εγώ είμαι η Κρήτη. Ο καπετάν Μιχάλης βγαίνει στις 21 Δεκεμβρίου σε σκηνοθεσία Κώστα Χαραλάμπους με τον Εμίλιο Χιλάκη να ενσαρκώνει τον ήρωα του Καζαντζάκη, έναν ασυμβίβαστο άνδρα που εγκλωβίζεται ανάμεσα στον απαγορευμένο ερωτά του για την Εμινέ και τη σφοδρή επιθυμία του να δει την Κρήτη ελεύθερη. Φανή! Καλημέρα κύριε Παναγιώτη! Έφερα το δώρο σου! Ευχαριστώ κύριε Παναγιώτη! Η μαμά που είναι? Μέσα, κοιμάται. Μία εβδομάδα πριν, στις 14 Δεκεμβρίου, σε μια κωμωδία που, όπως λέει και ο ίδιος, οι χαρακτήρες ανακατεύονται σε παιδικά όνειρα και τρυφερές μελωδίες, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης υποδέχεται τις γιορτές με τους κουραμπιέδες από χιόνι. Παίζει και σκηνοθετεί και κάνει την παραγωγή στα Ζαγοροχώρια, σε σενάριο Ρέπα από Παθανασίου, με συμπροταγωνιστές τον Αλέξανδρο Αντωνόπουλο, την Κατερίνα Γερονικολού, το Μελέτη Ηλία, την Νικολέτα Λαβιανού και πολλούς άλλους. Χριστουγεννιάτικες ταινίες θα υπάρξουν πολλές, κυρίως στις πλατφόρμες streaming, εκεί όπου μπορείτε να αναζητήσετε και μερικές ταινίες που δεν θα βγουν στις αίθουσες, όπως το thriller μυστηρίου Leave the World Behind. I'm so sorry to bother you, and this is our house. This is your house?
με την Τζούλια Ρόμπερτς, τον Ethan Hawke και τον Mahershala Ali, που κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 8 Δεκεμβρίου. Η κωμωδία δράσης The Family Plan με τον Mark Wahlberg και τη Michelle Monaghan, μια εβδομάδα αργότερα στο Apple TV. Και η κωμωδία τρόμου Candy Cane Lane με τον Eddie Murphy στο Amazon. She's an experiment. Good evening. Her brain and her body are not quite synchronized. But she is progressing at an accelerated pace. Το 2024 ξεκινά πανηγυρικά ανήμερα την πρωτοχρονιά με το αριστούργημα του Γιώργου Λάνθιμου Poor Things, την ασυνήθιστη και φαντασμαγορική χειραφέτηση μιας αθώας γυναίκας με τρομερή ερμηνεία της Emma Stone και άξιους συμπαραστάτες τους Mark Ruffalo και Willem Dafoe. Χρυσό λιοντάρι στο Φεστιβάλ Βενετίας και ήδη σίγουρο στοίχημα για πολλές σημαντικές πεντάδες στα επερχόμενα Όσκαρ σύμφωνα με τα πρώτα προγνωστικά. Πάρα πολλές προτάσεις. Σίγουρα. Καλή διασκέδαση, γούστο. Ιδέες να υπάρχουν και ο καθένας θα κάνει ό,τι θέλει. Και να κλείσουμε, Δημητράκη μου, λίγο με έτσι, διάφορες αναμνήσεις γνωστών ηθοποιών. Αγαπημένων ηθοποιών, η Άννα Πανταζή λοιπόν τους ρώτησε για τις αναμνήσεις τους χριστουγεννιάτικες. Ποιος έχει κάνει. Ποιος έχει κάνει πρωτοχρονιά μες στο αυτοκίνητο. Αυτό μ' άρεσε. Ποιο έχει μάθει μουσική μέσα από τα κάλαντα και το καλύτερο, πολύ περίεργο. Ποιο ζήτησε για δώρο, ήθελε για δώρο το κεφάλι μια Μπάρμπι. Πλάκα μα κάνει. Για να το χτενίζει. Είχε βγει ξεχωριστά ένα μεγάλο. Ναι, 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 παιχνίδι ήταν. Εγώ ήθελα. Ξέρει τα μαλλιά. Εμένα με ρωτάτε, ήρθα για να πασάρω το βίντεο. Εγώ όταν ήμουν μικρό, ήθελα τη γραφούλα. Ποια είναι η γραφούλα. Καλέ τη γραφομηχανή που ήταν για να γράφει. Η γραφούλα, έβγαινε στην Ελλάδα. Όχι, έβγαινε να γίνει δημοσιογράφος. Ε, βέβαια. Έτσι. Διανομένα πράγματα. Τη ρόζ ήθελα. Είναι χειμωνιάτικες αναμνήσεις που έχω κυρίως εγώ από τη Νέα Σμύρνη, που είναι η χοροδία εκεί του Ναού της Αγίας Φωτεινής, που τραγουδάνε χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κάθε χρονιά κατεβαίνω κάτω, πηγαίνω έτσι μαζί τους. Τώρα πια και με τα εγγόνια μου που τις έχω αγκαλιά. Και είναι μια δυνατή κερκίδα ζεστασιάς. Άλλες μνήμες που έχω, που έβαζα τη μάνα μου να κάνει τον Άγιο Βασίλη για να κοροϊδεύει την κόρη μου. Και το πίστευε και είχαν παγώσει τα χεράκια του παιδιού και όλα. Νομίζω ότι βλέπει τον Άγιο Βασίλη. Τα πιο αγαπημένα μου Χριστούγεννα ήταν αφού το απέκτησα τα παιδιά μου. Οπότε το ξαναζήσω όλο και σαν παιδί κι εσύ. Με τα δώρα, με τους στολισμούς, με τις βόλτες στα μαγαζιά. Κοίταξε, θα σε πάω λίγο πρωτοχρονιά, λίγες μέρες μετά. Γιατί δεν μπορώ να το ξεχάσω όταν ήμουν παιδί. Όπου κάναμε πρωτοχρονιά στο Σύνταγμα τότε. Μαζευόμασταν όλοι κάτω, κατεβαίναμε για κάποιο λόγο, Αβραμόπουλος και όλα αυτά. Το πιο μεγάλο δέντρο του κόσμου, της Ευρώπης, των Βαλκανίων, δεν ξέρω εγώ τι. Όπου είχε τόσο πολύ κόσμο. Δεν υπήρχε μετρό, νομίζω τότε. Που πηγαίναμε τα αυτοκίνητα. Και πάντα κολούσαμε στην κίνηση. Όσο ώρες και να φύγεις, πάντα την προσοστάσεις. Και έχω κάνει, νομίζω, δύο πρωτοχρονιές μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε ούτε μπρος ούτε πίσω. Οπότε ήταν τα πιο ωραία πράγματα γιατί φτάναμε στην πηγή, δεν πίναμε νερό. Και ξαφνικά παρά δύο βγαίναμε όλα τα αυτοκίνητα έξω. Κάναμε παιδιά, περιμένουμε. Μετρούσαμε. Κάπου γινόταν η αλλαγή της χρονιάς και μετά φιλιόμασταν όλοι στον δρόμο. Αυτή έτσι είναι μια από τις πιο κουλές αλλαγές χρονιάς που μου έχουν συμβεί. Στην Κέρκυρα, κάθε φορά περίμενα τα κάλαντα γιατί έβγαζα πολλά λεφτά από τα κάλαντα. Και κάθε χρόνο, επειδή ο μπαμπάς μου ήταν μουσικός και καθηγητής μουσικής, τον έβαζα να με μαθαίνει τα κάλαντα, μια στο φλάουτο, μια στο κλαρίνο, μια. Γιατί δεν μπορούσα να πάω με το τριγωνάκι, ήταν μεγάλος ανταγωνισμός. Στην Κέρκυρα, υπάρχει ολόκληρη ορχήστρα που πάνε τα παιδάκια. Έχουν πολύ μεγάλη έφεση στη μουσική. Οπότε θυμάμαι μόνο αυτό, ότι κάθε χρόνο τα μάθαινα και κάπου αλλού. Οπότε ξέρω μουσική μόνο τα κάλαντα. Λέγαμε κάλαντα και την πρωτοχρονιά και τα Χριστούγεννα. Είχα κάνει ένα αυτοσχέδιο με σπάγκο. Έβαζα ένα αρμονιάκι για να στηρίζεται πάνω μου. Πώς θα παίζω αλλιώς. Έπρεπε να έχω τα χέρια. Οπότε κρεμότανε το αρμονιάκι. Έπαιρνα την αδελφή μου με το τριγωνάκι και την ξαδέλφη μου που δεν μπορούσαν να τραγουδήσουν, ήθελα να τις δείρω γιατί ήταν παράφωνες. Οπότε λέω θα τραγουδάω μόνο εγώ. Και κάναμε πλάνο. Πού θα πάμε, σε ποια σπίτια, ποιο λεωφορείο θα πάρουμε για να πάμε εκεί, να πάμε στους συγγενείς που πάντα τα σκάγανε, οι συγγενείς χοντρά, έτσι. Ήμουν τυχερός να ζήσω τα παιδικά μου χρόνια πολύ ωραία Χριστούγεννα με τους γονείς. Με στολισμούς, με δώρα πάρα πολλά, με συγγενείς. Θυμάμαι έτσι με λαχτάρα, επειδή ο μπαμπάς ήταν αξιωματικός ναυτικό, που παίρναμε τα καρτελάκια
Ήταν κάτι καρτελάκι αυτό που μας έφερνε, ξέρω εγώ, ένα μήνα πριν τα Χριστούγεννα από σπίτι. Γαλάζια για τα αγοράκια, ρόζ για τα κοριτσάκια. Οπότε έπαιρνα εγώ το γαλάζιο, έπαιρνε η αδερφή μου το ρόζ, με την ηλικία πάνω, όπου πηγαίναμε στη γιορτή του ναυστάθμου λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα και να πάρουμε το δώρο από το ναυτικό. Αυτή η λαχτάρα, τι δώρο ήταν αυτό, δεν θα την ξεχάσω ποτέ στη ζωή. Πάντα τα Χριστούγεννα και μου αρέσει να δίνω δώρα πάρα πολύ. Μου αρέσει πολύ να διαλέγω δώρα για τους αγαπημένους μου. Οπότε αυτό το ξεχωρίζω κάθε Χριστούγεννα. Ωστόσο, δεν ξέρω. Νομίζω ότι πιο πολύ θυμόμαστε ως παιδιά αυτά που δεν τελικά πήραμε όταν ζητήσαμε τον Άγιο Βασίλη, γιατί μας έχουν μείνει αποθυμένα. Ας πούμε, εμένα μου είχε μείνει αποθυμένο αυτό το δώρο που ήταν το κεφάλι της Μπάρμπι, το χτένιζες και το έκανες και το τόθο. Αυτό μου έχει μείνει εμένα, που ποτέ δεν το πήρα. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Χτενίζω τη μαμά μου. Ή χτενίζουν εμένα βασικά, μου αρέσει. Οπότε εντάξει είμαστε. Τα Χριστούγεννα ο γιος μου τα περνάει πάρα πολύ ωραία και ειδικά το αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνουμε στον παππού μας στην Αρχιεπισκοπή. Όταν έρχονται οι χοροδίες του ναυτικού, του στρατού, τα παιδιά από διάφορες έτσι ομάδες που ψέλνουν και τραγουδάνε τα κάλαντα με διάφορα μουσικά όργανα και είναι καθηλωτικά. Και πιο παλιά θυμάμαι Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά όταν ήμουν στο ορφανοτροφείο μας πηγαίνανε στην Τανάγρα, στην πολεμική αεροπορία. Δεν ζητάγαμε δώρα ποτέ, εγώ μικρός δεν ζήτησα ποτέ χριστουγεννιάτικο δώρο. Δεν είχα το δικαίωμα αυτό. Αλλά τα δώρα που μας έφερε ο στρατός για μας, θυμάμαι τα κουτιά ήταν μεγάλα και ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος. Και άνοιγα το κουτί και κοίταγα των διπλανών των παιδιών να δω τα δώρα που είχαν και τα παιδιά. Τα αγαπώ πολύ τα Χριστούγεννα και εύχομαι σε όλο τον κόσμο να τα αγαπάνε τα Χριστούγεννα και όλες τις γιορτές. Γιατί και να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, καλή χρονιά και να διώξουμε τον πόλεμο μέσα από τις ψυχές μας και την καρδιά μας. Αλέγρος. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς έτσι όπως ξεκινήσαμε, κάπως έτσι ήρθε η ώρα για να προχωρήσουμε. Τι είπαμε, Σμάρα, με τα θετικά του 2024, μιλάμε μόνο για τα θετικά και έτσι παροτρύνουμε όλους τους αντιπροσώπους του Ζωδιακού να ακούνε και τον οροσκόπο τους και να εστιάσουν την προσοχή τους στο πώς θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις θετικές καταστάσεις και τις περιόδους που δίνουμε για το καλύτερο δυνατόν. Και πάμε στους Ταύρους. Οι Ταύροι μέχρι τις 26 Μαΐου που θα έχουν το Δία στο ζώδιό τους θα είναι γεμάτη αυτοπεποίθηση με πάρα πολύ καλούς μήνες για να ξεκινήσουν πράγματα. Τα τέλη Γενάρη, το Φλεβάρι, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μάρτη. Υπέροχες στιγμές για να κάνετε και καινούργια πράγματα, να ξεκινήσετε και όπως θα είστε γεμάτη αυτοπεποίθηση θα κερδίσετε πάρα πολύ στον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών. Στη συνέχεια, από τις 26 Ιουνίου και μετά, φαίνεται ότι τα πράγματα θα πάνε Μαΐου ήθελα να πω και κυρίως τον Ιούνιο, φαίνεται τα πράγματα θα πάνε πολύ καλά για τα οικονομικά σας γενικότερα. Θέλω να ξέρετε ότι σας δίνονται πολλές ευκαιρίες να αξιοποιήσετε τους πόρους σας, είτε αυτή είναι ταλέντα, είτε είναι ακίνητη περιουσία, είτε είναι και η δουλειά σας κάνοντας κάτι έξτρα για να αυξήσετε τα οικονομικά σας. Για τους διδύμους, θα απαλλαχτείτε από άγχη και βάρη που μέχρι τώρα σας ταλάνιζαν. Με τον καινούργιο έτος και προϊόντος του χρόνου, δίδυμοι μου, θα νιώσετε ότι κάπως τα πράγματα είναι πιο ήσυχα, πιο ήρεμα. Έχετε τόσο μεγάλη ανάγκη, ειδικά εσείς των πρώτων ημερών, για ηρεμία, που ειλικρινά και μόνο αυτό θα έφτανε για να μιλήσουμε για ένα πολύ καλό 2024. Κερδίζετε σε αυτοπεποίθηση, κερδίζετε στον τομέα των σχέσεων και όταν ο Δίας στο δεύτερο εξάμηνο θα βρίσκεται στο ζώδιό σας, θεωρώ ότι θα δώσει πολύ μεγάλη εύνοια σε σχέσεις, σε συνεργασίες, στα ερωτικά σας. Πάρα πολύ δίδυμοι θα κάνετε το επόμενο βήμα στην προσωπική σας ζωή. Πάρα πολύ δίδυμοι θα πείτε το πολυπόθητο I do, διδυμήνες μου ετοιμαστείτε. Πάρα πολύ θα βρείτε μια νέα σχέση και γενικότερα η αισιοδοξία θα είναι αυτό που θα εμπλουτίζει την καθημερινότητά σας, γιατί θα μπορέσετε να την ξαναζήσετε.
Για τους καρκίνους, καταρχάς ο Γενάρης, ιδιαίτερα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο, ο Φλεβάρης και ο Μάρτης, ειδικά ο Μάρτης στο πρώτο δεκαπενθήμερο, σας επιφυλάσσει πάρα πολλές γνωριμίες και επίτευξη στόχων. Εδώ για στόχους δεν μιλάω μόνο για επαγγελματικούς, μιλάω και για προσωπικούς στόχους. Γι' αυτό δείτε πώς θα συζητήσετε με το άτομο που σας ενδιαφέρει, τι θα κάνετε κλπ. Ενώ οι αδέσμευτοι έχετε πάρα πολλές πιθανότητες να δεσμευτείτε. Εκεί στον Μάιο, κάποιες ημέρες θέλω να τις κρατήσετε από τώρα, σημειώστε τες, είναι οι 22, 23, 24, 25, 26, αυτές οι μέρες μπορεί να φέρουν μία αναπάντεχη τύχη, ειδικά για εσάς του τρίτου δεκαημέρου. Θεωρώ ότι οι φιλίες και οι γνωριμίες που θα κάνετε θα είναι πολύ σημαντικές και τα σχέδια για το μέλλον, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, είναι αυτά τα οποία θα δώσουν κάτι πολύ συναρπαστικό, να το πω έτσι, αν όχι άμεσα, μακροπρόθεσμα. Για τους Λέοντες, αναμένονται επιτυχίες και κέρδη, επιτυχίες στην καριέρα και γενικά στην κοινωνική σας ζωή, κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον στην καριέρα, κρατήστε λίγο. Ο Μάιος και ειδικά μετά τις 10 Μαΐου σας επιφυλάσσει εκπλήξεις ανεπανάληπτες, μπορεί πραγματικά να γίνει κάτι ουρανοκατέβατο, ένας απομηχανής θεός, ο οποίος θα έρθει να φωτίσει τον τομέα της καριέρας σας. Θέλω εκεί να στρέψετε όλη σας την προσοχή στο τι θέλετε να κάνετε, ιδιαίτερα αν σκέφτεστε να επεκταθείτε επαγγελματικά ή αν σκέφτεστε να κάνετε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, κάτι καινούριο. Αυτό για τα λιοντάρια βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Στην πορεία έχουμε επίτευξη στόχων, νέες φιλίες και γνωριμίες, ένας Ιούνιος, Ιούλιος, αλλά και ένας Οκτώβριος, Νοέμβριος, πάρα πολύ καλή για σας. Μοιραίες συναντήσεις με άτομα τα οποία θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στη ζωή σας, είτε επαγγελματικό και κυρίως επαγγελματικό, είτε φιλικό, αλλά και ερωτικό, δεν αποκλείεται καθόλου, ανάλογα με το πώς είναι ο χάρτης σας. Για τους Παρθένους, αυτή τη στιγμή που είστε λίγο φορτισμένοι, είναι δύσκολο να το καταλάβετε, αλλά με το που θα μπει ο καινούριος χρόνος και ειδικά προς τα τέλη του Γενάρη και ακόμα περισσότερο προς τα μέσα του Φλεβάρη, θα είσαστε γεμάτοι αισιοδοξία. Θα καταλάβετε ότι υπάρχουν ευκαιρίες στη ζωή σας, ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Πρέπει όμως να κάνετε προσεκτικές κινήσεις. Ένα βήμα τη φορά, πάρα πολύ λογικές κινήσεις, δεν πάβει ο χρόνος εντός εισαγωγικών όρος να απειλεί λίγο, άρα χρειάζεται να είστε συνετοί σε ό,τι κάνετε. Σημαντικό είναι να γνωρίζετε ότι στο δεύτερο εξάμηνο θα έχετε πολλές επαγγελματικές ευκαιρίες. Αυτός ο Ιούνιος έχει πολλά να δώσει, ειδικά για εσάς των πρώτων ημερών, ενώ στη συνέχεια το φθινόπωρο και το τέλος της χρονιάς, ο Δεκέμβριος, ο Νοέμβριος, θα σας δώσουν πολλά πράγματα στον επαγγελματικό τομέα και ενδεχόμενα γνωριμίες που θα σας φανούν πολύ χρήσιμες στο επαγγελματικό σας μέλλον από το 2025 και μετά. Για τους ζυγούς, κέρδη αναμένονται για σας, κέρδη από επενδύσεις, κέρδη από επιδοτήσεις κλπ. Αν λοιπόν σκέφτεστε να κάνετε κάτι το οποίο είναι σημαντικό και θέλετε να πάρετε κάποια επιχορήγηση κλπ, λάβετε το από τώρα υπόψη σας. Μέχρι το Μάιο, μέχρι τέλος του Μάη, έχετε ένα πολύ πρόσφορο έδαφος για να αξιοποιήσετε τα επενδυτικά, για να κάνετε, συγγνώμη, να προωθήσετε τα επενδυτικά σας σχέδια. Διακανονισμοί, αν χρειάζεται, θα γίνουν συμφέροντες και στην πορεία. Αυτό το οποίο φαίνεται ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, όλο το καλοκαίρι, φαίνεται ότι θα είστε ταξιδιάρικα πλάσματα, όχι μόνο γιατί θα πάτε διακοπές κλπ, αλλά έτσι θα έχετε στο μυαλό σας πράγματα τα οποία θα σας ταξιδεύουν, θα σας δίνουν χαρά, θα διασκεδάσετε, θα συναντηθείτε με κόσμο, φλερτ, αγαπησιάρικα πράγματα, θα περάσετε καλά, θα νιώσετε πιο ανάλαφροι για να περάσετε καλά, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θέλω να ξέρετε ότι αν θα κάνετε ένα καινούργιο επαγγελματικό ξεκίνημα για να αυξήσετε τα οικονομικά σας ή για τα επενδυτικά σας σχέδια, το καλό διάστημα για σας είναι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μάρτη και επίσης αρκετά καλό κομμάτι είναι το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Γενάρη.
Για τους Σκορπιούς, ευχάριστες εξελίξεις στην προσωπική σας κυρίως ζωή, αλλά και στη συνεργασία σας. Αυτός ο Ταύρος, μάλλον όχι, αυτός ο Δίας από τον Ταύρο, έχει πάρα πολλά να δώσει. Έχει πάρα πολλά να δώσει. Είναι πολύ καλός γιατί θα σας ηρεμήσει αρχικά και μόνο το γεγονός ότι ο Κρόνος έχει φύγει από τον υδροχό και βρίσκεται ήδη σε ένα ζώδιο που σας πηγαίνει γάντι και επιτέλους τελειώσατε με τις εκλήψεις γιατί σας έχουν ταλανίσει πάρα πολύ, είναι αρκετό για να ανακτήσετε αυτοπεποίθηση, για να νιώσετε πιο ευχάριστα, για να περάσετε καλύτερα, Ελένη μου. Βοηθάει πάρα πολύ την προσωπική σας ζωή αλλά και τις συνεργασίες σας. Ιδανικό διάστημα για να υπογράψετε συμβόλαια συνεργασίες, να κάνετε μια καινούργια αρχή, είναι το διάστημα από τις 20 περίπου Γενάρη, όλος ο Φλεβάρης καταπληκτικός και το πρώτο δεκαήμερο του Μάρτη. Αξιοποιήστε τα, δεν θα χάσετε. Όσον αφορά τώρα το πέρασμα του Δία στους διδύμους και τις όψεις που δέχεστε, θα έχετε βελτίωση στα οικονομικά σας, να ξέρετε, ειδικά στα επενδυτικά σας σχέδια, αλλά και ένα πράγμα το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι επιτέλους θα νιώσετε ότι παίρνετε ανάσες. Κάποια προβλήματα που σας ταλάνιζαν, κάποια βάρη που σας ταλάνιζαν, κάποια άγχη που σας ταλάνιζαν, έρχονται σιγά σιγά και μοιάζουν ασύμματα. Είναι αυτό το ρήμα χρησιμοποιείς, βρε Μάρο μου, μας ταλανίζει το ένα, μας ταλάνισε το άλλο. Γιατί το 2023 όλος ο κόσμος ήταν σε αυτή την κατάσταση. Κάτι τους, δεν ξέρω αν το συζητάς κιόλας, αλλά όπως είπαμε στην αρχή, υπήρχαν πάρα πολλές δυσκολίες. Όλα αυτά όμως φεύγουν. Mm-hmm. Όλα φεύγουν. Γι' αυτό το χρησιμοποιώ συνέχεια, γιατί είναι κάτι που τελείωσε, παιδί μου. Εντάξει. Λοιπόν. Σε ό,τι αφορά τους τοξότες μας, φαίνεται ότι θα έχετε επιτυχία, επέκταση στη δουλειά σας. Αυτό που θέλω όμως να ξέρετε είναι ότι πρέπει να κάνετε πολύ συνετά βήματα και να μην παίρνετε ρίσκα. Εσείς επειδή είστε παιδιά πολύ αισιόδοξα, μπορεί κάτι μόλις δείτε ότι πάει καλύτερα να του δώσετε στο 100%. Ο Κρόνος θέλει λίγο να είστε πιο συνεσταλμένοι. Άρα με ένα βήμα τη φορά και με ασφαλείς επιλογές θεωρώ ότι θα έχετε επιτυχίες. Πολύ μεγαλύτερες όμως προς το δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς, γιατί θα είναι πιο ευνοϊκός ο Δίας για σας τότε, ειδικά τον Ιούλιο, αλλά και ο Σεπτέμβριος είναι αρκετά καλός για σας, για να το αξιοποιήσετε αυτό το διάστημα, όχι μόνο για τα ερωτικά σας, γιατί όταν μιλάμε για σχέσεις εννοούμε και για προσωπικές σχέσεις, εννοείται, αλλά και για τα επαγγελματικά σας, για να συζητήσετε καινούργια σχέδια, καινούργια συνεργασίες. Αρκετά καλό διάστημα θα είναι και εκείνο στις αρχές του Φλεβάρη, βεβαίως, αλλά κυρίως για τη δουλειά, όχι τόσο για τα αισθηματικά. Τα αισθηματικά θα πάρουν φόρα μεγάλη από τον Ιούνιο και μετά. Για τους εγώκερους, θεωρώ ότι είστε από τους πιο ευνοημένους του 2024 εγώκεροι. Γιατί το θεωρείς αυτό για τους εγώκερους? Έχουν πάρα πολύ αρμονικές συνθήκες. Δηλαδή, ο Πλούτωνας θα φύγει από το ζώδιό τους, αυτό είναι μια ανάσα. Ο Κρόνος βρίσκεται σε πολύ καλό ζώδιο για εκείνους τους ηχθείς, το βλέπει ωραία. Στο πρώτο εξάμηνο, στο πρώτο πεντάμηνο ουσιαστικά. Υπάρχει ακόμα Δίας. Βεβαίως. Και μετά που θα πάει, θα τους βοηθήσει στη δουλειά. Κανένα πρόβλημα. Όλες οι συνθήκες, οι βαροί πλανήτες, να το πω έτσι, ο ουρανός βρίσκεται σε ένα ζώδιο πολύ όμορφο για αυτούς, στο πέμπτο ηλιακό του σπίτι, στον Ταύρο. Δηλαδή, όλες οι συνθήκες συγκλίνουν στο να τους ευνοούν πάρα πολύ. Οι συνθήκες που φέρνουν τύχη, κρατήστε τις ημερομηνίες που σας δίνω, 20 μέχρι 26 του μηνός Μαΐου, εσείς του τρίτου δεκαημέρου μπορεί να έχετε μια πραγματικά μοναδική τύχη. Είμαι ένας άνθρωπος που μιλάω πάντα στηριζόμενοι στο ότι δεν υπάρχει τύχη. Υπάρχει μια καλή συνθήκη και εμείς είμαστε η τύχη μας. Πραγματικά όμως θα χρησιμοποιήσω τη λέξη τύχη για σας εκείνες τις ημερομηνίες. Τύχη, ερωτικές επιτυχίες. Πολλές φορές αυτό που λέμε τυχερό δεν είναι αναγκαστικά μόνο χρήματα. Μπορεί να είναι και χρήματα, αλλά μπορεί να είναι και το τυχερό σας που έλεγε η γιαγιά στον αισθηματικό τομέα. Λες, με τόσο ταραταζού, με τόσο ένταση το ζεις δηλαδή. Δηλαδή ναι. Πραγματικά. Χαίρομαι για εκείνους. Πραγματικά ένιωσα πολύ ξεκάθαρα ότι εγώ καιρή.
Ναι. Πράγματι, ναι, η επόμενη χρονιά και ειδικά το πρώτο εξάμηνο, εδώ μέχρι θα θυμάμαι και εγώ να πω σε γνωστό μου. Παιδιά, τέλος Μαΐου μην το χάσετε. Σούπερ. Ναι. Εγώ θα έπαιρνα και λαχείο. Δεν θα επένδυα δηλαδή σε τζόγο, γιατί δεν μου αρέσει καν αυτή. Αλλά θα έπαιρνα ένα λαχείο, ειλικρινά. Καλύτερες συνθήκες στη δουλειά αναμένονται και στο δεύτερο εξάμηνο. Εγώ και ρί μου, μπράβο. Και για τους υδροχώους θα πω μπράβο. Περίμενε. Δεν θα πω. Θα πεις πολλά. Αλλά να περάσω διαφημιστικά μηνύματα και να επιστρέψουμε για υδροχώους, εννοείται και ψάρια και ιχθύς. Και το μόνο που θέλω έτσι λίγο να προλάβεις να μου πεις δύο κουβεντούλες είναι πάλι για τη νέα χρονιά, αλλά σε ποιο κομμάτι που δεν το έχουμε ξαναπεί. Λίγο πώς βλέπεις τα πράγματα χοντρικά για τη χώρα μας, χωρίς να μου πεις συγκεκριμένα πράγματα. Γενικά. Έτσι, όχι τώρα. Ναι. Τώρα πάμε σε διαφημίσεις. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε σε πολύ λίγο. Έλα καλά μου παιδιά, για μαζευτείτε και αν έχετε υδροχώους, για ακούστε τι λέει για αυτούς η επόμενη χρονιά το 24. Οι υδροχώοι ανεξάρτητοι θα έχουν εύνοια στην οικογένεια και εύνοια για αυτούς σημαίνει μια οικογένεια γεμάτη ελευθερίες αλλά δοσμένη με πάρα πολύ αγάπη. Ελένη, υπάρχει μια παρεξήγηση. Ο κόσμος πιστεύει ότι οι υδροχώοι, επειδή είναι της ομάδας, επειδή είναι να φροντίσουν τον κόσμο, την ανθρωπότητα, είναι ακτιβιστές, δυσκολεύονται να αγαπήσουν τον έναν άνθρωπο. Αυτό είναι λάθος. Ξέρουν να κρατάνε κάποιες αποστάσεις από τον έναν άνθρωπο, αλλά όταν αγαπάει ο υδροχώος, όποιος δεν έχει γνωρίσει αγάπη υδροχώου, δεν έχει γνωρίσει τίποτα, αγαπάει με όλη του την καρδιά. Και αυτή η εύνοια που έχει τώρα για τη δημιουργία οικογένειας, για συγκατοίκηση, για να προχωρήσετε, να αυξήσετε την οικογένειά σας, να φτιάξετε το σπίτι σας, να αξιοποιήσετε ακίνητη περιουσία, είναι μοναδική στιγμή να δείξετε το πώς ξέρετε εσείς να αγαπάτε όσο κανένας άλλος. Αλλά μετά από τις 26 Μαΐου αρχίζει το πάρα πολύ καλό, το πανηγύρι με απίστευτες ερωτικές επιτυχίες, με δημιουργικότητα, να αναπτύξετε δημιουργικά σχέδια και το κυριότερο, επιτέλους μετά από πάρα πολύ καιρό, να βγάλετε το παιδί που κρύβεται μέσα σας, να το χαρείτε, να περάσετε καλά. Πολλοί θα είναι οι υδροχώοι που θα προχωρήσουν και σε γάμο και θα προχωρήσουν κυρίες μου, αν θέλετε παιδί, το δεύτερο εξάμηνο είναι για σας, εκεί ο Ιούνιος, ο Ιούλιος. Και ο Αύγουστος ακόμη, Σεπτέμβριος, κυρίως Νοέμβριος, όλοι αυτοί οι μήνες είναι πάρα πολύ καλοί για σας. Αξιοποιήστε τις περιστάσεις. Αυτή η χρονιά έχει κάτι που σας έλειψε λίγο τις προηγούμενες. Χαρά και αισιοδοξία. Για τους ιχθύς τελικά έχουμε καινούργιες γνωριμίες και φλερτ. Εδώ τώρα θέλω να ξέρετε ότι ναι μεν ο Κρόνος είναι στο ζώδιό σας και σας λέει λογική, μην παρασύρεστε από τα συναισθήματα, να βάζετε πάρα πολύ στην εξίσωση τη λογική και να κρατάτε λίγες αποστάσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα σας φέρει ο Δίας τις ευκαιρίες που χρειάζεστε για να κάνετε καινούργιες γνωριμίες, να αυξήσετε τις επαφές σας, να έχετε καλύτερη επικοινωνία, πιθανότατα να σας δοθεί η ευκαιρία να κάνετε εξαιρετική δουλειά. Και αν έχετε επικοινωνιακά επαγγέλματα και αν θέλετε να προβάλλετε τους εαυτούς σας, να διαφημιστείτε, αν χρησιμοποιείτε το ίντερνετ για την προβολή σας ή για τη δουλειά σας, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Και κυρίως να αξιοποιήσετε, αν πρόκειται να ξεκινήσετε κάτι καινούριο ή αν θέλετε έτσι να μπουστάρετε τη δουλειά σας, τον Μάρτιο και τον Φλεβάρι, το Μάρτιο μέχρι τις 15 του μήνα. Θα έχετε μεγάλη εύνοια και στα φλερτ, ενώ στο δεύτερο κομμάτι του 2024 θα μπορέσετε να αξιοποιήσετε δεόντως την ακίνητη περιουσία σας, τη δημιουργία οικογένειας, να έχετε μια καλή μετακόμιση, μια συγκατοίκηση, αν ψάχνετε κάτι καινούριο να κάνετε με το τέρι σας, να προχωρήσετε, αξιοποιήστε και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, έχουν πολλά να δώσουν αυτοί οι μήνες, αλλά και το τέλος της χρονιάς, η χρονιά θα κλείσει με αρκετά ευχάριστα γεγονότα, τα οποία θα αφορούν στην επίλυση οικογενειακών προβλημάτων. Τέλος, πες μας δύο λόγια για την Ελλάδα.
Μια και λέμε τα καλά, εγώ θα πω ότι το οροσκόπιο της Ελλάδας, να θυμίσω στους τηλεθεατές μας ότι η Ελλάδα είναι υδροχόος, απαλλάσσεται από τις εκλήψεις αρχικά, που σημαίνει ότι αυτό το πολύ μεγάλο βάρος που είχαμε και σαν λαός, το νιώσαμε, τα τελευταία 2 χρόνια φεύγει. Τα πράγματα φαίνεται να είναι λίγο πιο γλυκά, λίγο καλύτερα. Επειδή πολλοί με ρωτάνε, Ελένη, τι θα γίνει με την οικονομία, παιδιά, η οικονομία είναι θέμα διεθνές, δεν αφορά μόνο στην Ελλάδα. Και φυσικά θα ήταν τελείως απατηλό να σας πω ότι λύνονται τα προβλήματα της οικονομίας σε ρηπή οφθαλμού. Όμως το γεγονός ότι θα είναι λίγο πιο καλά τα πράγματα, λίγο πιο αισιόδοξα και το κυριότερο, λίγο πιο σταθερά με τα απρόβλεπτα, να μην έχουν την τραγικότητα των 2 τελευταίων ετών, θεωρώ ότι είναι κάτι καλό. Είναι καλό. Είναι καλύτερα. Έτσι ακούγεται τουλάχιστον. Ναι. Ωραία. Μακάρι. Μια καλή χρονιά να έχουμε, γιατί να, σε ούτε 20 μέρες ξεκινάει. Έτσι. Εμείς θα τα πούμε την ερχόμενη Τετάρτη με ένα ακόμα θέμα. Με έτσι, ένα θέμα. Ωραίο και ξεχωριστό. Έτσι. Και αισιόδοξο. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Εγώ. Λοιπόν, περπατώντας στο φανταστικό μου πλατό, που δεν το χορταίνω 3 χρόνια εδώ μέσα, το κοιτάζω, το ξανακοιτάζω, λες και μόλις πρωτομπήκα. Ακόμα εντυπωσιάζομαι. Αχ, και προχωρώντας λοιπόν από εδώ, κουραμπιέδες δεν τρώτε βλέπω. Πώς δεν τρώμε. Εντάξει. Προσέχετε τον κάνουμε... εαυτό σας. Δεν κατάλαβες, είναι κάνουμε... ύπουλα ανοιχτό στο πλάι εδώ πέρα και σιγά σιγά τους αφήνουμε. Κάνουμε λίγο τις συγκρατημένες. Κάνουμε λίγο τις συγκρατημένες. Εντάξει, κάνουμε. Έχουμε περιθώριο να ξεχνάμε. Έγραφα από πάνω ότι δεν έχει ζάχαρη και έχουμε νομίζουμε ότι ας πούμε, μπορεί να μην έχει βούτυρο, όλα τα υπόλοιπα. Είναι μια μπουκίτσα, μωρέ, εντάξει. Εντάξει, μωρέ, τι ψυχή έχει, τι να πει. Για το ναυάγιο θα μου πείτε, βρε παιδιά. Ναυάγιο σήμερα βεβαίως, με φοβερές εξελίξεις, διότι το πολυπόθετο, η πολυπόθετη βαλίτσα που περίμενε η Ειρήνη να φτάσει στα χέρια της να βρει τα αρώματα μέσα, δεν έχει τα αρώματα, μόνο τα αρώματα δεν έχει. Έχει την εικόνα που όλοι ψάχνανε. Ψάχνουν από την αρχή της σεζόν και επίσης... Τι σημαίνει όμως τώρα αυτό? Σημαίνει ότι θα μπλέξει ακόμα περισσότερο ο Πετρής με τους αρχαιοκάπηλους που τον καταδιώκουν και επιπλέον ο Ιπποκράτης σήμερα θα δείξει ένα πολύ σκοτεινό πρόσωπο όταν ακούσει ότι η Ειρήνη έχει αποφασίσει να καταθέσει εναντίον του πλειοκτήτη. Ας δούμε τι θα δούμε από πού. Το παιχνίδι σου είναι χαμένο. Διεκδικώ το δίκαιο όσων χάθηκαν. Καλό είναι να ξέρει κανείς πότε κάνει πίσω. Δεν μου αρέσουν οι συμβουλές που ακούγονται σαν απειλές. Είμαι σίγουρος πως έχει βάλει παντούτσι ανθρώπους του. Πρόσεχε, κομμύρα μου, μας κάψεις. Είμαι προσεκτική. Ξέρω τι κάνω. Πού είναι τα αρώματα? Αυτή η φωτογραφία του άντρας μου. Είναι και όταν πέθανε. Το ναυάγιο. Απόψε στις 11 παρα 10 και κάθε Κυριακή με Τετάρτη βράδυ στο Μέγα. Βεβαίως. Και βεβαίως σήμερα έχουμε και στις 12 και 10 την μεγάλη εικόνα με την Νίκη Λιμπεράκη σε μια διαφορετική εκπομπή, διότι έχει καλεσμένη την Σμαράγδα Καρύδη, η οποία νομίζω ότι θες επειδή νιώθει την ασφάλεια που είναι γυναίκα προς γυναίκα, θες επειδή είναι μια βραδινή νυχτερινή εκπομπή, μιλάει πραγματικά για όλα και για τις σχέσεις της και με την προσωπική της ζωή και τις σχέσεις της με τον εαυτό της και όλα αυτά. Και ξέρεις που κλείνει για ακόμα μια φορά η κουβέντα φυσικά, έστω παραπέντε, εννοείται. Φοβόμουν πάρα πολύ να εκτεθώ, φοβόμουν πάρα πολύ να εκθέσω το οτιδήποτε έχω μέσα μου. Αυτό. Αλλά μόλις ένιωθα οικειότητα, γινόμουνα... Δεν ήμουν ένα πράγμα ότι έζησα το βίο μου, μη φανταστείς ως παιδί, ως ντροπαλή. Δεν με θυμούνται καθόλου έτσι στα εξάρια. Πιο πολύ ως φασαρία με θυμούνται. Φτιάχνεσαι, κάνεις, πηγαίνεις. Φτιάχνομαι, κάνω ψιλοπράγματα. Δεν έχω κάνει κάτι, πώς το λένε. Θα κάνεις, αν ξυπνήσει ένα πρωί. Πάρα πολύ θέλω να κάνω κάποια στιγμή όταν θα χρειαστεί. Μπορεί και τώρα, θέλω να πω να τα τραβήξω όλα. Όχι, καλά. Θέλω να πω, εντάξει, δεν θα βγω να τα ανακοινώσω. Θα πω γεια σας. Ούτε θεωρώ ότι μια γυναίκα ή ένας άντρας είναι υποχρεωμένος επειδή κάνει λεπτομέρεια να το πει και δημοσίως. Γιατί προφανώς το κάνει γιατί θέλει να. Κάτι να κρύψει, κάτι να φτιάξει. Γιατί να πρέπει να το πει, δεν είναι υποχρεωμένος. Δηλαδή, σε τι θα κάνει καλό στους άλλους. Γενικά θεωρώ ότι είναι καλό να λες και να μοιράζεσαι πράγματα που έχουν και μια χρησιμότητα. Τα νούμερα που έκανε το παραπέντε είναι πιο πολλά από τα νούμερα που κάνουν οι καινούργιες σειρές. Είναι τρομερό. Και βγάζει γενιές ανθρώπων. Δηλαδή, τα καινούργια παιδάκια νομίζουν ότι τώρα το κάνουμε. Μου λέει ότι θα κάνει τον τρίτο κύκλο. Α, μπορεί ας πούμε, να σου λένε και στο δρόμο, η Ντάλια κλπ. Αλλά ναι, αφού το βλέπουν τώρα, τα 5 χρόνια που δεν υπήρχαν όταν εμείς το κάνουμε. Και είναι 20 χρόνια, σχεδόν. 20 χρόνια γίνεται αυτό και. Όχι, ωραίο είναι. Δεν με ενοχλεί καθόλου ούτε να με πούνε Ντάλια. Εντάξει, και αυτό είναι ένα κομμάτι της δουλειάς, το έχω αποδεχτεί. Ειδικά οι μικροί τώρα, γιατί να ξέρουν και πώς σε λένε, αυτή Ντάλια βλέπουν.
διαπιστεύετε ότι καμιά φορά κάποιες σειρές, επειδή είμαστε τώρα πια οι περισσότεροι από όλοι μας, είμαστε πάρα πολλά χρόνια στην τηλεόραση, πιστεύετε ότι κάποιες σειρές μπορεί να έχει να κάνει και με την εποχή που βγήκανε για να σημειώσουν πολύ μεγάλη επιτυχία, δραματικές οι κωμωδίες τώρα, πάρα πολύ. Με αφορμή το παραπέντε το λέω. Πάρα πολύ έχουν να κάνουν με την εποχή που βγαίνουν, με την περαιτέρω κατάσταση τότε και με τον αποδέκτη. Είμαστε όλοι διαφορετικοί σε διαφορετικές φάσεις. Δηλαδή, έχεις δοκιμάσει, δοκιμάσει να δεις το σήμερα κάτι που σου φαινόταν καταπληκτικό ή πολύ αστείο παλιότερα. Φυσικά. Μπορεί να νιώσεις λίγο άβολα. Με την ίδια ματιά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά εγώ μιλάω για την εποχή. Πες ότι εμείς είμαστε στην ίδια ηλικία. Αλλά μια σειρά που βγαίνει φέτος και αγαπιέται πολύ, πάρα πολύ, ξεχωρίζει. Την ίδια σειρά, αν την είχαμε βγάλει πριν από 10 χρόνια, θα είχε την ίδια ανταπόκριση ή μετά από 10 χρόνια. Μου, αυτό δεν το ξέρει κανείς και να σου πω κάτι. Έτσι λέμε πολλές φορές και για τους απαράδεκτους, πόσο πολύ μπροστά ήταν για την εποχή τους που ήταν. Mm. Σκέψου λοιπόν να έβγαιναν οι απαράδεκτοι που έχουν στήσει όλο αυτό το μύθο γύρω από την πρωτοπορία που είχαν σήμερα. Θα ήταν τόσο. Τώρα τους απαράδεκτους, όπου ο Σπύρος ήταν η γενιά του Πολυτεχνείου που τότε ήταν ακόμα λίγο τα πράγματα, τα ανακοινούσε και τα έλεγε με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ο Βλάσης που ήταν ο Φευγάτος και ο Γιάννης Μπέζος που αν έπαιζε τον Γκέι στο 2023 σίγουρα θα ήταν αλλιώς γραμμένος ο ρόλος και αλλιώς, ίσως και αλλιώς παιγμένος. Αντίστοιχα μια παρέα στην περίοδο της κρίσης που κάνει και λίγο πλάκα με το πώς θα τα καταφέρουν να επιβιώσουν κλπ. Δεν είναι η ίδια παρέα με το σήμερα. Θέλω να πω ότι αλλάζουν τα πράγματα. Αυτό που πάντα με ενδιαφέρει να ρωτάω νέα παιδάκια, ας πούμε 10, 12, 15 χρονών, αν βλέπουμε μια επανάληψη, ας πούμε μεν και δεν ή παραπέντε, τι βρίσκουν αστείο. Εγώ τους ρωτάω δηλαδή από περιέργεια να δω. Και, όμως, να σου πω και κάτι, τι σου λένε. Ότι γελάνε με τα αστεία, δηλαδή ώρες-ώρες, δηλαδή βρίσκουν αστείους τους ανθρώπους, δεν πανάνε σήμερα, χτες, αύριο, κάπως τα αστεία περνάνε. Μήπως έχει να κάνει με το ότι την ώρα που μπορεί να βρίσκουν μια παλαιότερη εποχή σειράς είναι η ώρα που ουσιαστικά είναι ένα εναλλακτικό πρόγραμμα. Ναι, αλλά ξέρεις πόσες εναλλακτικές λύσεις έχουν πλέον τα παιδιά, γιατί κάθονται ας πούμε και βλέπουν τηλεόραση αντί να παίξουν ένα βιντεοπαιχνίδι ή να κάνουν κάτι άλλο. Κάθονται το ίδιο όσο παλαιότερα τα παιδιά. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι το ίδιο, γιατί πράγματι το μέσο που λέγεται λάπτοπ ή κινητό έχει μπει πάρα πολύ στη ζωή μας. Κάποτε λέγαμε, το κάποτε δεν εννοώ προ Χριστού, κάποτε. Πάλι εμείς δουλεύαμε, ναι. Θέλω να πω. Γυρνάγαμε στο σπίτι και τα παιδιά είτε την ώρα του φαγητού μπορεί να θέλαν να χαζέψουνε την τώρα τη μικρή εξερευνήτρια δανείζομαι, προσπαθώ να θυμηθώ τι έπαιζε, ή μια ελληνική σειρά πιο οικογενειακής φύσεως, που ήταν πιο φιλικό για το παιδί. Αν το παιδί τώρα είναι πιο πολύ σε αυτό, Το βλέπουν από τα site. Δηλαδή, ας το βλέπουν το βράδυ, ναι, άλλη ώρα. Το βρίσκουν μέσα από παιδιά, το βράδυ. Είναι τελείως άλλος ο τρόπος που καταναλώνουμε γενικώς περιεχόμενο. Είναι πολύ πιο γρήγορος. Παλιά αγοράζαμε το άλμπουμ, το CD και ακούγαμε όλο το CD. Τώρα έχεις το Spotify να αλλάζεις τα τραγούδια. Ο οποίος με την τηλεόραση, παλιά είχαμε στο μυαλό μας, χωρίς να έχουμε μπροστά μας το περιοδικό της τηλεόρασης, ξέραμε Δευτέρα έχω αυτό το τηλεοπτικό ραντεβού. Τρίτη έχω αυτό το τηλεοπτικό. Όχι, αλλά το παράδοξο. Κάποτε βέβαια οι σειρές βγαίνανε μια φορά την εβδομάδα. Ναι, αλλά το παράδοξο. Οπότε ήταν η μέρα είναι... σου. Ήταν η μέρα τη σειρά σου, τη μέρα σου που κανόνιζες. Δεν βγαίνω, ας πούμε, τις Δευτέρες, γιατί έχει παραπέντε. Δεν είσαι. Έβλεπες κάτι πιο ολοκληρωμένα. Παρακολουθούσες κάτι. Ναι, τώρα το παράδοξο νομίζω όμως ένα είναι. Ένα επεισόδιο από αυτό, ένα επεισόδιο από άλλο. Όχι, όχι, όχι. Ότι τα παιδιά που κολλάνε σε παραδοσιακές σειρές, ξαναλέω, όπως είναι το Ευτυχισμένοι Μαζί, όπως είναι το παραπέντε, θα τις βρούνε μέσα από το site. Δεν θα κάτσουν να τις δουν στην τηλεόραση όπως σου τα λες. Αλλά θα τις δουν. Τρεις παλιές σειρές. Ναι, παιδιά που κολλάνε με αυτές τις σειρές. Γιατί τα παιδιά μου το κάνουνε. Σε εκείνη το κατεξοχήν μέρος να τις βρεις και ας παίζονται κάποιες στο κανονικό πρόγραμμα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Ποιος τα μάθε αυτά, πώς τον λένε, ο Δημητράκης. Γιατί αυτό τα λέει μόνο αυτά τα πλακατζίδικα. Πού πήγε, το ραδιόφωνο πάλι. Τρέχοντας. Επί το έργο. Του είπα, θα βάλω να τον ακούσω νύχτα. Θέλω να δω τη νύχτα. Τι λένε, λένε κανονικά ή μόνο σαχλαμάρες. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να παρασύρονται γενικότερα όσοι στα μέσα αυτά δουλεύουν νύχτα. Τύπου εντάξει. Μας ακούνε λίγοι. Μπορεί να κάνουμε λίγο παραπάνω πλάκα ή να πούμε τίποτα πιο. Ο Λίγης απαντάει. Μου λέει, βγάζω γραμμές, λέει, και λύνουμε τα ερωτικά του κόσμου. Λύνουμε τα ερωτικά του κόσμου. Για να αυτά ακούω και μου τα λέτε στο τέλος. Θυμήστε μου αύριο να ξεκινήσω με το. Έλα, παιδί μου, να λύσεις ένα-δύο θεματάκια λίγο να δούμε πώς τα λύνεις. Είναι τόσο απαντισμένος ο κόσμος που σε παίρνει βράδυ για να. Και παίρνει ποιον τον Δημήτρη. Λοιπόν, βέβαια.
έχουν τον τηλεμαραθώνιο, λέω, το ραδιομαραθώνιο τους, και γι' αυτό και φεύγει, να το πούμε και αυτό, μην το ψάχνετε. Επιστρέφει πολύ γρήγορα πίσω, δηλαδή έρχεται αυτό που λέμε, πέφτουμε όλοι μαζί για μία ώρα πολύ δυνατά και μετά έτσι σιγά σιγά σπάει. Τι να κάνουμε, όλα να πάνε καλά και πραγματικά να έχουν πολλές συμμετοχές, εύχομαι. Τώρα εμείς θα κλείσουμε, θα ευχαριστήσουμε το υπέροχο κανάλι μας για ό,τι ωραίο μας έχει δώσει μέχρι και σήμερα. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας και καλή συνέχεια με τον Νίκο που γιορτάζει.